Σεβαστέ Πατέρα, κύριε Αντιπεριφερειάρχη Πειραιάς, κύριε Μαυρίδου, κύριε πρώην Ομάρχα, κύριε υποψήφιε Δήμαρχε, κύριε Δαντάμι, κύριε Πρόεδρε του Δικηγορικού Συλλόγου, κύριε Πρόεδρε του Ναυτικού Μουσείου Λιτοχώρου, Πρόεδρε της Εστίας Περιόδου Μισών, αγαπητοί φίλες και φίλες. Νιώθω ιδιαίτερη χαρά σήμερα και συγκίνηση, γιατί με τον κύριο Μαρτζούγο, τον Αντινάβαρχο, συνυπηρετήσαμε μαζί πριν 30 τόσα χρόνια, το 1985 στην φρεγάτα Έλλη. Εγώ ήμουν μικρός τότε, λίγο μεγαλύτερος, ήταν αξιωματικός ο κύριος Μαρτζούγος σε επιχειρήσεις και από τότε θαύμαζα την επιστημοσύνη του, την επάρκειά του, την σοβαρότητά του, την υπευθυνότητά του και πραγματικά χαιρόμασταν όλοι που τον είχαμε διευθυντή μας. Συναντηθήκαμε 30 χρόνια μετά. Εκείνος είναι πρόεδρος πλέον τώρα στο Ελληνικό Ινστιτούτο Στρατηγικών Μελετών και έτσι αποδέχτηκε την πρόσκλησή μας να είναι σήμερα κοντά μας και να μας μιλήσει για ένα θέμα το οποίο πάντα θα είναι επίκαιρο, γιατί πάντα οι κρίσεις με την Τουρκία είναι συνεχείς και είμαστε ανυπόμονοι να ακούσουμε την εισήγησή του. Πριν σας διαβάσω το βιογραφικό του, έχουμε τρεις επιστολές. Η πρώτη είναι από τον Κωνσταντίνο Γκιουλέκα, ο οποίος λέει ότι επικοινωνώ μαζί σας με την παρούσα προκειμένου να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση να παραστώ στην εκδήλωση που διοργανώνεται, παρά όμως την έντονη επιθυμία μου να βρεθώ ανάμεσά σας, οι λιμένες υποχρεώσεις την ίδια ώρα στη Θεσσαλονίκη δεν μου επιτρέπουν να παρευρεθώ. Για το λόγο αυτό θα παρακαλούσα να θεωρήσετε την απουσία μου δικαιολογημένη. Σας εύχομαι καλή επιτυχία στην εκδήλωση. Με εκτίμηση, Κωνσταντίνος Γκιουλέκας. Η δεύτερη επιστολή είναι από τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, τον Αντινάβαρχο Νικόλαο Τσούνη, ο οποίος μας στέλνει το σημερινό μήνυμά του. Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω ιδιαίτερα για την πρόσκληση που μου απευθύνεται να παραστώ στην ομιλία του Αντιναβάρχου κ. Βασιλείου Μαρτζούκου Ποινή, επί του άκρου ενδιαφέροντος θέματος, συγκριτική ανάλυση κρίσεων, Φόκλαντ και ημείων, που θα διεξεχθεί στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κατερίνης την Δευτέρα 29 Οκτωβρίου στις 7. Δυστυχώς, ανηλυμένες υποχρεώσεις ήταν χθες ο κ. Αγέν και χθες στη Θεσσαλονίκη, λόγω της παραλάσεως, χθες το απόγευμα κατέβηκε στην Αθήνα. Δυστυχώς λοιπόν, ανηλυμένες υποχρεώσεις δεν θα μου επιτρέψουν να παρευρεθώ. Παρά τα αυτά, θα ήθελα να εκφράσω τη βεβαιότητά μου για την επιτυχία της ανωτέρω εκδήλωσης. Ο Αντινάβαρχος, ο Βασίλειος Μαρτζούκος Ποινή, αποτελεί καταξιωμένο συνάδελφο με μεγάλη εμπειρία και γνώση επιθεμάτων στρατηγικής και χειρισμού κρίσεων, στοιχεία που του καθιστούν μια εξαιρετική επιλογή για την ανάλυση του υπόψη θέματος. Σας εύχομαι κάθε επιτυχία και ευόδοση των προσπαθειών σας. Με εκτίμηση, Αντινάβαρχος Νικόλαος Τσούνης, αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού. Και η τρίτη επιστολή είναι από τον Υποναύαρχο κ. Στέλιο Φενέκο. Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, η κοινωνία αξιών και εγώ προσωπικά ως πρόεδρος της χαιρετίζουμε την εξαιρετική εκδήλωση του Συλλόγου Γονέων του Ανοιχτού Πανεπιστημίου Κατερίνης για την κρίση των ημείων. Η σύγκριση που επιχειρείται ανάμεσα στην κρίση των ημείων και των Φόκλαντ δίνει την ευκαιρία να διδαχθούμε πολλά για να βελτιώσουμε το σύστημα διαχείρισης κρίσεων της χώρας μας. Και καταλληλότερος για τη σύγκριση αυτή δεν μπορούσε να είναι άλλος από τον Άβαρχο Μαρτζούκο, ο οποίος όχι μόνο έχει σπουδάσει και εντρυφήσει σε βάθος τον χειρισμό κρίσεων, αλλά ήταν και ο κυβερνήτης στην αυαρχίδα του στόλου, τη φρεγάτα Έλλη, κατά την κρίση των ημείων, επί της οποίας είχα την τιμή να επιβαίνω κι εγώ ως επιτελής τότε του αρχηγού στόλου. Οι ακαδημαϊκές γνώσεις του και οι αποδεδειγμένες στην πράξη διοικητικές ικανότητές του αποτελούν εχέγγυο για την διεξοδική προσέγγιση της επιχειρούμενης σύγκρισης των δύο κρίσεων. Επιτρέψτε μου να σας συγχαρώ για την άοκνη προσπάθεια τη δική σας και του Συλλόγου Γονέων του Ανοιχτού Πανεπιστημίου Κατερίνης για το εξαιρετικό επίπεδο των διαλέξεων και την ποιότητα των προσκεκλημένων σας. Με εκτίμηση, Υποναύαρχος Ποινή Στέλιος Φενέκος. Και το βιογραφικό λίγο. Κατάγεται ο κ. Μαρτζούκος από την Άνω Κορακιάνα Κερκύρας. Φίτησε Σχολή Ναυτικών Δοκίμων το 1971 έως το 1975 και αποστρατεύτηκε το 2006. Κατά την 15ετή θαλάσσια υπηρεσία του επί αντιτορπιλικών, πυραυλακάτων και φρεγατών, μεταξύ άλλων διατέλεσε κυβερνήτης της πυραυλακάτου Μπλέσας και της φρεγάτας Έλλης, όπως προαναφέραμε, διοικητής της πρώτης μοίρας φρεγατών, αρχιεπιστολεύσης στόλου και διοικητής φρεγατών. Κατά την 11ετή υπηρεσία του σε θέση ξηράς, μεταξύ άλλων, υπηρέτησε ως
υπασπιστής της αυτού εξοχότητος του Προέδρου της Δημοκρατίας, Διευθυντής Σπουδών στη Ναυτική Σχολή Πολέμου, Ναυτικός Ακόλουθος Βόνης, Διευθυντής Α1 του ΓΕΝ, Διοικητής του Ναυστάθμου Κρήτης και Διοικητής της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων. Και είστε και επίτιμος Πρόεδρος της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων. Έχει λάβει μεταπτυχιακό δίπλωμα στη μηχανολογία όπλων από το Naval Postgraduate School του Monterey, τον ΗΠΑ, και είναι απόφοιτος του Naval War College, τον ΗΠΑ. Κατέχει μεταπτυχιακό δίπλωμα στις διεθνείς σχέσεις και στρατηγικές σπουδές του Παντίου Πανεπιστημίου Αθηνών. Από το 2006 έως το 2010 διετέλεσε Γενικός Διευθυντής του Ναυτικού Ομίλου Ελλάδος, έχει εκλεγεί ως Πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών, ΕΛΙΣΜΕ, από το 2012. Είναι εξωτερικός επιστημονικός συνεργάτης στην ΣΕΘΑ. Έχετε πολλούς χαιρετισμούς στον κύριο Διακόπουλο, τον διοικητή. Μιλήσαμε και βλέπει, τον έχουμε συχνά. Οπότε έχετε τα χαιρετίσματα. Η ΣΕΘΑ είναι η Σχολή Εθνικής Αμήνης, εισηγητής κυρίως επιθεμάτων στρατηγικής και χειρισμού κρίσεων, καθώς και στο ΙΔΙΣ, Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων του Παντίου Πανεπιστημίου, επικεφαλής ομάδος ερευνητών επιθεμάτων χειρισμού κρίσεων του ΙΔΙΣ. Παρόλο που ο κύριος Ναύαρχος έχει φάει τη θάλασσα με το κουτάλι, έχει γυρίσει όλη την Ελλάδα, έχει γυρίσει την Αμερική από τις διάφορες σπουδές που έχει κάνει, όπως μου είπε το απόγευμα, δεν ήρθε στην Κατερίνη. Έτσι λοιπόν, η Σχολή Γονέων με την σημερινή εκδήλωση τον έφερε στην πόλη μας και ελπίζουμε μέχρι το μεσημέρι που θα φύγετε να σας ξεναγήσουμε όσα μπορέσουμε να σας δείξουμε. Κύριε Μαρτζούκο, έχετε το λόγο. Ακούγομαι. Δυνατά καθαρά. Δυνατά καθαρά. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Χαίρομαι που είμαι ανάμεσά σας απόψε σε ένα ακροατήριο που έχει συνηθίσει να ακροάτε αρκετά σημαντικούς διαλέκτες που κατά καιρούς διέρχονται από εδώ. Ελπίζω και εγώ λοιπόν με την παρουσία μου να συμβάλλω σε ένα τομέα ο οποίος δεν είναι καθημερινός, δεν το συναντούμε συχνά και όμως είναι επιδρά καθοριστικά στις ζωές μας. Πιστεύω να μην κουραστείτε, γιατί η αλήθεια είναι ότι είναι κάπως εξειδικευμένο. Θα προσπαθήσω να είμαι όσο πιο κατανοητός μπορώ. Και στο τέλος θα είναι μεγάλη χαρά να δεχτώ ερωτήσεις και να συζητήσουμε επί των θεμάτων αυτών. Πριν ξεκινήσω, θα ήθελα να, για ένα λεπτό να παρουσιάσω το Ινστιτούτο στο οποίο είμαι πρόεδρος τα τελευταία 7 χρόνια. Αυτό το Ελληνικό Ινστιτούτο Στρατηγικών Μελετών ιδρύθηκε το 1994 από τότε από στράτους, αξιωματικούς και των τριών κλάδων. Έκτοτε έχει ανοίξει τις πόρτες βέβαια και ο κάθε Έλληνας πολίτης, αρκεί να μην έχει ποινικό μητρό, μπορεί να γίνει μέλος. Συνεπώς έχουμε πάρα πολλά μέλη, 380 μέλη, από κάθε μορφής κοινωνική και επαγγελματική προέλευση, και αυτό μας βοηθάει αφάνταστα στη σύνθεση και στον πλουραλισμό των θεμάτων που πραγματευόμαστε. Ο σκοπός του Ινστιτούτου είναι να αναδεικνύει όλα τα θέματα εθνικής εμβέλειας, εξωτερικής πολιτικής και στο εσωτερικό της χώρας, και να προσπαθεί αφενός μεν να επιδράσει και να επηρεάσει κατά το δυνατόν με τη γνώμη, με τη γνωμοδοτική του συμβολή στα εθνικά κέντρα λήψεως αποφάσεων και αφετέρου να διαφωτίσει την κοινή γνώμη επί των θεμάτων αυτών. Πρέπει να σας πω ότι το Ινστιτούτο είναι μη κερδοσκοπικό σωματείο, ιδιωτική πρωτοβουλία, δεν χρηματοδοτείται από κανέναν φορέα του δημοσίου ή ιδιωτικό φορέα του εσωτερικού ή του εξωτερικού, και επίσης δεν συνδέεται με κανένα πολιτικό κόμμα. Είναι ρητά γραμμένο στο καταστατικό του ότι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου δεν μπορούν να έχουν σχέση άμεση ή έμεση με πολιτικό κόμμα. Αυτό συνδέεται άμεσα με το γόητρο του Ινστιτούτου και με την αδέκαστη και αντικειμενική άποψή του. Λάθη μπορεί να κάνουμε, άνθρωποι είμαστε. Σίγουρα όμως δεν μας λέει κάποιος τι θα πούμε και τι θα κάνουμε. Και αυτό το διαφυλάσσουμε σαν κόρη οφθαλμού. Έχουμε στη διάθεσή μας ιστοσελίδα, περιοδικό τριμηνίαιο που εκδίδουμε και μια σειρά από εκδηλώσεις, ημερίδες, διαλέξεις, σεμινάρια, συνδιοργανώσεις με άλλους φορείς και ούτω καθεξής. Και έτσι η δουλειά δεν λείπει. Και υπάρχει κίνητρο ισχυρό
πιστεύουμε ότι προσφέρουμε με αυτόν τον τρόπο στα κοινά και μακάρι και άλλοι πολίτες να είναι περισσότερο ενεργοί σε αυτούς τους καιρούς που περνάμε και να χάνουν κάπως από τις διακοπές τους προκειμένου να έχουν την ηθική ικανοποίηση ότι αυτό που έπρεπε να κάνουν ως πολίτες το κάνουν. Σταματώ εδώ σε ό,τι αφορά το Ινστιτούτο. Περισσότερες λεπτομέρειες στο elisme.gr μπορείτε να βρείτε. Και πάμε στο θέμα. Πριν πάμε στη συγκριτική ανάλυση των κρίσεων Falkland και ημείων, επειδή δεν είστε υποχρεωμένοι να γνωρίζετε περισσότερα για κρίσεις, πρέπει να πούμε μερικά θεωρητικά πράγματα που έχουν να κάνουν με το τι είναι κρίση και πώς αντιμετωπίζεται. Μέντε. Okay. Προχωρήστε, θα το βρω. Ναι. Δυστυχώς κόλλησε. Λοιπόν. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, κρίσεις έχουμε όλοι στη ζωή μας. Έχουμε ατομικές κρίσεις, οικογενειακές κρίσεις, κρίσεις σε επιχειρήσεις, κρίσεις παντού. Απόψε όμως θα επικεντρωθούμε στις διακρατικές κρίσεις άμυνας και ασφάλειας. Μας ενδιαφέρουν δηλαδή οι διακρατικές μεταξύ κρατών κρίσεις άμυνας και ασφάλειας. Αυτό είναι το αντικείμενο το απόψινό. Και βέβαια, εμάς μας ενδιαφέρει για ένα λόγο παραπάνω σαν Ελλάδα. Έχουμε υπόψη και το ξέρουμε όλοι ότι στις μέχρι τώρα κρίσεις που έχουν υπάρξει μεταξύ Ελλάδος-Τουρκίας, σχεδόν στο σύνολο οι χαμένοι είμαστε εμείς. Πρέπει να έχουμε το θάρρος να το παραδεχθούμε. Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο οι χαμένοι είμαστε εμείς. Αυτό υπάρχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από τον καιρό που η μεγάλη ελληνική μειονότητα στην Τουρκία των 120 έως 150 χιλιάδων Ελλήνων εξαφανίστηκε, από τη διχοτόμηση της Κύπρου, την ουσιαστική διχοτόμηση της Κύπρου από το 1974 και μετά, από το γεγονός ότι δεν μπορούμε να ενασκήσουμε πλήρως τα κυριαρχικά μας δικαιώματα στο Αιγαίο, επαπειλή πολέμου, και ένα σωρό άλλα πράγματα που έπονται αυτόν, όπως οι γκρίζες ζώνες. Είναι η πρώτη φορά που αμφισβητείται όχι κυριαρχικό δικαίωμα, αλλά και η ίδια η κυριαρχία επί νησίδων, και συνεπώς έχουμε κάθε λόγο να προσέξουμε ιδιαίτερα αυτό που ονομάζεται κρίση. Ξέρετε, οι κρίσεις χρειάζονται πολλά πράγματα. Μεταξύ αυτών, σίγουρα πρέπει να έχεις και μια στρατιωτική υποδομή, μια αποτρεπτική στρατιωτική ισχύ. Γενικά, οι συντελεστές εθνικής σου ισχύος πρέπει να είναι ανεβασμένοι. Μέσα σε αυτά εντάσσεται και η στρατιωτική ισχύς, αλλά είναι και πολλά άλλα. Για παράδειγμα, συντελεστής εθνικής ισχύος είναι και η ηθική ενός κράτους. Όταν το κράτος είναι ανήθικο, αυτό επιφέρει και άλλα πράγματα. Δηλαδή η διαφθορά, η έλλειψη αξιών, το αξιακό σύστημα όταν εκλείπει, αυτό επιφέρει και μια σειρά από άλλες επιπτώσεις, όπως για παράδειγμα την ίσονα προσπάθεια. Το όχα αδερφέ ή την έκλειψη του πνεύματος θυσίας. Κανείς δεν θέλει να πάει να θυσιαστεί. Ή την έλλειψη κοινωνικής αλληλεγγύης. Έχουμε ένα άκρατο ατομισμό. Δεν μας ενδιαφέρει, δεν καίγεται καρφί τι θα γίνει στο διπλανό μας. Αν λοιπόν δεν υπάρχει το θεμέλιο του αξιακού συστήματος, δεν θα έχεις φρόνημα. Θα παραλείψεις να εξοπλίσεις τις ένοπλες δυνάμεις σου. Και τέλος, θα είσαι και έτοιμος να εχωρήσεις και κυριαρχικά δικαιώματα, γιατί
η έλλειψη ήθους σου στερεί και τις αναστολές που έχεις για να φτάσεις σε τέτοια επίπεδα. Άρα λοιπόν βλέπετε πώς οι παράγοντες συντελούν, δεν έρχουν μόνο οι τεχνικές γνώσεις, είναι και κάτι περισσότερο. Είναι πολλοί οι ορισμοί για μια κρίση, αλλά θα έλεγα ένας δόκιμος ορισμός είναι αυτός που βλέπετε στην οθόνη. Δηλαδή υπάρχει μια ένταση μεταξύ δύο μερών, αλλά αυτή η ένταση διακόπτεται από μια ενέργεια η οποία ανεβάζει προς το χειρότερο και οξύνει τις σχέσεις μεταξύ των δύο μερών, γι' αυτό λέμε ρηξιγενής, πάμε για ρήξη, μεταξύ των δύο μερών τα οποία έχουν αντικρουόμενα συμφέροντα. Εκεί βρισκόμαστε προμίας κρίσεως. Αυτή η ενέργεια η οποία μας βγάζει από μια κανονικότητα και μας βάζει στο χώρο μιας κρίσεως λέγεται καταλύτης. Είναι λοιπόν αυτή η διακριτή ενέργεια που μας προκαλεί, διαφοροποιεί, αποσταθεροποιεί τις σχέσεις μεταξύ των κρατών. Όταν λέμε μας βγάζει από την κανονικότητα, δεν σημαίνει ότι αναγκαστικά αυτή η κανονικότητα μπορεί να είναι ειρηνική. Μπορεί να είναι μια διαρκής ένταση. Αυτή τη λογίζουμε ως κανονικότητα. Αν όμως αυτή η κανονικότητα διακοπεί από μια πράξη ενέργεια τέτοια, αυτό ονομάζεται καταλύτης. Τι μπορεί να είναι αυτός ο καταλύτης? Τι μορφή μπορεί να έχει? Μπορεί να έχει μια πολιτική μορφή. Δηλαδή μια δήλωση ενός πολιτικού ηγέτη. Διακόπτω διπλωματικές σχέσεις. Ή, κουνώντας το δάχτυλο, εκφράζω μια απειλή προς την άλλη μεριά. Αυτή είναι μια πολιτική ενέργεια που πιθανότατα να είναι καταλύτης. Άλλο μπορεί να είναι οικονομικής φύσεως, δηλαδή ένα εμπάργκο. Και αυτό μπορεί να είναι καταλύτης. Μπορεί να είναι μια έμεση στρατιωτική ενέργεια, χωρίς βία. Όπως για παράδειγμα μετακίνηση στρατευμάτων στα σύνορα, μετασταθμεύσεις αεροσκαφών. Όλα αυτά είναι ενέργειες οι οποίες μπορούν να ενεργοποιήσουν αυτό το πράγμα που λέμε κρίση. Άρα λοιπόν να ξεκαθαρίσουμε ότι άλλο η ένταση, άλλο η κρίση. Ένταση μπορεί να έχεις επί 20 χρόνια. Η κρίση είναι μια πολύ διακριτή περίπτωση ένεκα μιας πολύ συγκεκριμένης ενέργειας η οποία μένει να χαρακτηριστεί ως καταλύτης και η οποία μας βάζει στην περίοδο μιας συγκεκριμένης κρίσεως όπου εκεί μας δημιουργείται η αίσθηση ότι απειλούμαστε, ότι υπάρχει μια επικείμενη απειλή για την οποία κάτι πρέπει να κάνουμε. Ενώ η ένταση μπορεί να κρατάει και 20 χρόνια και 30 χρόνια. Και τι είναι ένταση? Ένταση στην ουσία είναι τι? Μια διαφορά απόψεων μεταξύ των δύο μερών που μένει να βρεθεί ποια πλευρά θα υπερισχύσει. Μέσω πολέμου, μέσω κρίσεως, μέσω διαπραγματεύσεων, μέσω δεν ξέρω τι. Κάθε διακρατική κρίση είναι μοναδική και αντιμετώπιση ανήκει στην πολιτική ηγεσία. Η κρίση δεν είναι πόλεμος. Η κρίση μπορεί να μην φτάσει ποτέ στον πόλεμο. Η κρίση διαχειρίζεται αποκλειστικά από την πολιτική ηγεσία, η οποία φέρει και την ευθύνη. Και είναι μοναδική η κάθε κρίση, γιατί μπορεί να μαθαίνεις γενικές αρχές κρίσεως και πώς να τις αντιμετωπίζεις, αλλά κάθε κρίση φέρει τα ειδικά της ιδιόρυθμα χαρακτηριστικά, γιατί κάθε φορά διαφέρουν τα πρόσωπα, διαφέρουν οι ενέργειες και πάντα η κρίση εξελίσσεται από την αλληλεπίδραση των δύο πλευρών. Κάνω κάτι, απαντάω ο άλλος, ξανακάνω κάτι, απαντάω ο άλλος και συνεπώς αυτό διαμορφώνει συγκεκριμένη κρίση. Λοιπόν, για να καταλάβουμε ότι είμαστε σε κρίση, και μην γελάσετε με αυτό, πολλοί νομίζουν ότι είναι εύκολο να καταλάβουμε ότι είμαστε σε κρίση. Λάθος. Υπάρχουν κράτη τα οποία επί μακρόν δεν έχουν καταλάβει ότι είναι σε κρίση. Και συνήθως δεν καταλαβαίνουν ότι είναι σε κρίση τα κράτη τα οποία δεν καταλαβαίνουν την τρέχουσα κατάσταση. Αν δεν έχεις καλή εικόνα του πού είσαι τώρα που μιλάμε, δεν θα καταλάβεις τι είναι αυτό που διαφοροποίησε αυτό που έχει σήμερα, γιατί απλά δεν ξέρεις τι έχει σήμερα. Πρέπει λοιπόν να έχεις πολύ καλή εικόνα των σχέσεων και της καταστάσεως της σημερινής για να καταλάβεις αυτό τον καταλύτη, να καταλάβεις το καμπανάκι, ότι εδώ ξεφύγαμε, πάμε για κάτι άλλο. Δεν είναι εύκολο, ούτε αυτονόητο αυτό.
αυτό που πρέπει στην κρίση να είναι πολύ σημαντικό είναι η πολιτική εκτίμηση της φύσεως. Δηλαδή, τι φύση έχει αυτή η κρίση, τι είναι, πόσο σημαντική είναι, ποιο είναι το διακύβευμα των δύο πλευρών, δηλαδή μέχρι πού μπορούν να φτάσουν, μέχρι πού είναι διατεθειμένοι να θυσιάσουν, πόσο σημαντική είναι για την κάθε πλευρά αυτή η κρίση και η πολιτική καθοδήγηση. Είπαμε ότι η πολιτική ηγεσία φέρει την ευθύνη και κινεί τα νήματα. Αυτή μοιράζει παιχνίδι. Άρα η πολιτική ηγεσία οφείλει να καθοδηγεί, δηλαδή να πει και στους διπλωμάτες και στους στρατιωτικούς και σε όσους εμπλέκονται στο Υπουργείο Εσωτερικών και σε όλα τα άλλα Υπουργεία ότι αυτές είναι οι απειλές. Εγώ βλέπω σε πολιτικό επίπεδο και αυτές τις ευκαιρίες. Αυτές είναι οι προθέσεις μου. Αυτή είναι η πολιτική αντικειμενική σκοπή. Αυτή τη στρατηγική επιλογή κάνω ως πολιτική ηγεσία, με αυτή την ιδέα περίπου ενεργείας, και εγώ στο τέλος της κρίσεως θα ήθελα ως επιθυμητή κατάσταση να καταλήξει έτσι. Αυτά είναι οδηγίες που πρέπει να δίνονται από την πολιτική ηγεσία. Όταν δεν δίνονται από την πολιτική ηγεσία τέτοιου είδους καθοδηγήσεις, τότε οι από κάτω θα αυθαιρετήσουν. Και αυτό οδηγεί πάντοτε όχι σε καλά αποτελέσματα. Οι διακρατικές κρίσεις άμυνας και ασφάλειας, λοιπόν, είναι σύνθετοι. Είναι έθραστοι, με απρόβλεπτες εξελίξεις. Και βέβαια, στις συνθήκες αυτές, την ώρα της κρίσεως, υπάρχει ένταση. Υπάρχει έλλειψη χρόνου. Υπάρχει ψυχολογική πίεση. Αισθανόμαστε ότι απειλούνται εθνικά συμφέροντα, ότι διακυβεύονται αξίες μας και ότι είναι πιθανή η χρήση βίας. Αυτά όλα χαρακτηριστικά. Δεν έχεις την άνεση χρόνου να αποφασίσεις. Εκεί πρέπει να είσαι πολύ καλά οργανωμένος εκ των προτέρων. Αυτός λοιπόν, αυτή η πράξη που ονομάσαμε καταλήτης, είναι αυτός που θα μας δημιουργήσει την αίσθηση της απειλής, την έλλειψη χρόνου και την υψηλή πιθανότητα εμπλοκής εχθροπραξίας. Τι είδη κρίσεων υπάρχουν, οι προσχηματικές. Ποιες είναι οι προσχηματικές κρίσεις? Είναι αυτές που μια πλευρά χρησιμοποιεί σαν δικαιολογία για να πάει στο βήμα το οποίο έχει προαποφασίσει, δηλαδή τις εχθροπραξίες. Για να έχει λοιπόν την έξωθεν καλή μαρτυρία, προκαλεί μια κρίση προσχηματικά για να κάνει αυτό που έχει ήδη προαποφασίσει. Αυτή είναι η προσχηματική. Υπάρχουν οι δευτερογενείς κρίσεις, που είναι δηλαδή εγώ με την α πλευρά, είμαι σε κρίση και παίρνει μπάλα και τον τρίτο. Αυτή είναι η δευτερογενής. Και αμφισβητήσεως και δεσμεύσεων της δικαιωμάτων είναι αυτή η περίπτωση που διέπει τις σχέσεις Ελλάδος-Τουρκίας. Δηλαδή, σε εξαναγκάζει ο άλλος να κάνεις πίσω και να απεμπολίσεις μέρος των δικαιωμάτων σου. Η φάση των κρίσεων είναι η έναρξη, η κλιμάκωση, η αποκλιμάκωση και οι επιπτώσεις της. Όταν ξεκινάει μια κρίση, αυτό που θα έχουμε στο μυαλό μας είναι «Είμαστε σε κρίση». Πρώτα πρέπει να αναγνωρίσεις αν είσαι σε κρίση. Αυτό είναι το ένα. Όταν πας σε κλιμάκωση μιας κρίσεως, τότε αυτό που θα σε απασχολεί είναι «Α, κλιμακώνω, πόσο πιθανό να πάω σε εχθροπραξίες». Αυτό πρέπει να είναι στο μυαλό μας. Όταν πάλι είμαστε στην αποκλιμάκωση μιας κρίσεως, τότε στο μυαλό μας πρέπει να έχουμε πώς θα τελειώσει. Γιατί ξεκινάς μια κρίση, αλλά και το τέλος της είναι ενδιαφέρον. Αν το τέλος μιας κρίσεως συνοδευτεί από μια επίσημη συμφωνία, τότε αυτό αποτελεί μια καλή εγγύηση ότι θα αργήσει να ξανά έχουμε κρίση. Μια επόμενη κρίση θα καθυστερήσει. Αν όμως δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο και είναι ένα άτυπο τέλος που αφήνει ανοιχτούς λογαριασμούς, τότε η κρίση θα ξανάρθει. Και τέλος οι επιπτώσεις. Άλλαξε το status quo. Άλλαξαν κυβερνήσεις. Άλλαξε η δομή του διεθνούς συστήματος. Αυτές είναι οι επιπτώσεις μιας κρίσεως. Πότε κλιμακώνεται μια κρίση? Πότε υπάρχει κίνδυνος να κλιμακωθεί μια κρίση? Όταν υπάρχουν
λάθος εκτιμήσεις για τη φύση της κρίσης. Νομίζουμε ότι είναι κάτι μικρό και είναι μεγάλο. Ή νομίζουμε ότι είναι μεγάλο, αλλά είναι μικρό. Για τις προθέσεις του αντιπάλου. Υποτιμούμε τον αντίπαλο ή υπερτιμούμε τον αντίπαλο. Η ηγετική ανεπάρκεια και η ελλιπής γνώση και εμπειρία. Αν η πολιτική ηγεσία ή η στρατιωτική ηγεσία, η ηγεσία εν γέννη, είναι ανεπαρκώς ενημερωμένη, λιγότερο έμπειρη από όσο πρέπει, η κρίση δεν προσφέρεται για να μάθουνε. Η κρίση είναι, είπαμε, πίεση χρόνου και λήψη αποφάσεων υποκαθεστώς αβεβαιότητας. Αν δεν είσαι έτοιμος για μια κρίση, δυστυχώς θα βγουν όλα πάνω στην κρίση. Η ανεπάρκειά σου θα βγει εκεί. Οι αστάθμητοι παράγοντες είναι πάρα πολλοί σε μια κρίση που μπορούν να προκαλέσουν κλιμάκωση. Είναι μη ελεγχόμενες ενέργειες από το εσωτερικό σου, από το εξωτερικό. Δημοσιογράφοι, ΜΜΕ, αλληλοσυγκρουόμενες πληροφορίες, τυχαίες περιπτώσεις, ατυχήματα. Πάρα πολλά λοιπόν μπορούν να κλιμακώσουν. Η πίεση χρόνου, όπως είπαμε, για τη λήψη αποφάσεων. Η ανεπαρκής οργανωτική και συντονιστική υποδομή, όταν δεν έχεις τα κατάλληλα όργανα, όταν τα όργανα αυτά δεν είναι εκπαιδευμένα, συντονισμένα, μην περιμένεις ότι την κρίση ως εκ θαύματος θα αποδώσουν, αν δεν αποδίδουν στην ειρήνη. Πρέπει να είσαι έτοιμος γι' αυτό. Προβληματικές πολιτικο-στρατιωτικές σχέσεις. Αν οι σχέσεις δεν είναι αγαστές μεταξύ πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας, τότε έχουμε πρόβλημα εξορισμού. Και το λέω γιατί υπάρχει μια ιδιορυθμία μεταξύ πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας. Είναι, ας πούμε, δύο διαφορετικοί κόσμοι. Ο ένας, ο στρατιωτικός, έχει πολύ συγκεκριμένη παιδεία, αντίληψη ιδεοντολογίας, στόχους κλπ. Η πολιτική ηγεσία έχει άλλες υποδομές, άλλες αντιλήψεις και βλέπει ίσως άλλα πράγματα. Είναι, δηλαδή, οι αποφάσεις μιας πολιτικής ηγεσίας είναι περισσότερο γκρίζες με πιο πολλούς αστερίσκους. Ο στρατιωτικός θέλει πολύ συγκεκριμένα, καθαρά πράγματα. Άρα λοιπόν, το πάντρεμα αυτών των δύο που είναι αναγκασμένοι να συνεργαστούν, δεν γίνεται σε μια κρίση να γίνεται για πρώτη φορά. Γι' αυτό υπάρχουν οι συνεκπαιδεύσεις, οι ασκήσεις και ούτω καθεξής. Η ελλειμματική και μη επεξεργασμένη ροή πληροφοριών. Αν η πληροφορία δεν είναι ακατέργαστη, δεν φτάνει ποτέ σωστά σε αυτόν που θα πάρει απόφαση, θα πάρει λάθος απόφαση. Εσωτερική πολιτική και κοινωνική πίεση, βέβαια. Γιατί σε μια κρίση υπάρχουν και κοινωνικές ομάδες συμφερόντων. Και όλες αυτές οι ομάδες συμφερόντων πιέζουν την ηγεσία. Και η ηγεσία λέει, α, τι μου λέει η αντιπολίτευση. Τι θα πει αυτός, τι θα πούν οι μεταφορείς, τι θα πούν οι άλλοι που χάνουν τη δουλειά τους. Άρα, έτσι, αυτή η πίεση. Ο διεθνής παράγων είναι παρόν σε κάθε φάση μιας κρίσεως, από την αρχή ως το τέλος και παίζει καθοριστικό ρόλο. Ο σκοπός λοιπόν ενός χειρισμού κρίσεων είναι να προλάβει την κρίση, να μην γίνει καν, να διασφαλίσει τα συμφέροντα τα εθνικά με το βέλτιστο δυνατό τρόπο, με το μικρότερο δυνατό κόστος και αν αυτό και αν απαιτείται στα πλαίσια αυτά να πάμε ακόμα και σε σύγκρουση πρέπει, όχι στη φάση της κρίσης να πάμε ομαλά στη σύγκρουση. Να μην πάμε, πώς το λένε, τσούρμο. Έτσι, να πάμε με ένα τρόπο συντονισμένο και σωστό. Παράγοντες που επιδρούν στο χειρισμό κρίσεων είναι η εθνική ισχύς, όπως είπαμε και πριν. Αλλά η εθνική ισχύς, βέβαια, όπως ξέρω, η εθνική ισχύς είναι διάφοροι σημαντικότατοι παράγοντες. Τι λέμε, μετρήσιμοι παράγοντες, για παράδειγμα, της εθνικής ισχύως είναι η οικονομία μας. Είναι η δημογραφία μας. Είναι η τεχνολογία μας. Είναι οι ένοπλες δυνάμεις μας. Είναι κι άλλα. Είναι αυτό που είπα πριν. Το ηθικό έρισμα της κοινωνίας. Η διάθεση να θυσιαστεί για αυτό που θεωρεί εθνικό συμφέρον. Είναι η γεωγραφία. Είναι πολλά πράγματα. Αυτά όλα βέβαια δεν γίνονται εν ρηπή οφθαλμού. Αυτά θέλουν μακροπρόθεσμη στρατηγική. Θέλουν ένα σύστημα πολιτικό το οποίο να μιλάει μεταξύ τους. Να μην λέει το ένα κόμμα στο άλλο, δεν έχω τίποτα κοινό να πω μαζί σου. Όταν τα ακούω αυτά προσωπικά ανατριχιάζω. Γιατί τα εθνικά συμφέροντα είναι κοινά.
Δεν είναι δυνατόν να βγαίνει ένα κόμμα και να λέει δεν συζητάω με το άλλο, δεν έχω τίποτα κοινό να συζητήσω. Πώς δεν έχεις? Γι' αυτό είσαι εκεί πέρα, για να υπηρετείς τα συμφέροντα των πολιτών που σε ψήφισαν. Άρα λοιπόν υπάρχουν, πάντα υπάρχουν και πρέπει να υπάρχουν κοινοί τόποι. Και αυτά θέλουν στρατηγική, θέλουν προεργασία και θέλουν και μια συνεπή εφαρμογή ανεξαρτήτως εναλλαγής κυβερνήσεων. Δεν είναι δυνατόν με κάθε κυβέρνηση να γκρεμίζονται τα προηγούμενα ή ακόμα και από υπουργό σε υπουργό. Γιατί φτάνουμε στα σημεία που γευόμαστε σήμερα. Ένα κράτος που ζει σε ένα παράδεισο με αποδεδειγμένα ικανά διανοητικά μέλη της κοινωνίας και εντούτοις έχει ανεπαρκείς ηγεσίες. Δεν μπορεί να το εξηγήσει κανείς διαφορετικά. Δεν κάτσανε ποτέ να βγάλουν μια πολιτική σε βάθος χρόνου. Αυτό πρέπει να είναι και κριτήριο για τον πολίτη. Πρέπει να είναι κριτήριο βασικό, ακόμα και για επιλογή κόμματος. Χρειάζεται λοιπόν ο σχεδιασμός, η εθνική στρατηγική, χρειάζεται ικανή πολιτική ηγεσία. Χρειάζεται ένα αξιόπιστο εθνικό σύστημα χειρισμού κρίσεων, που να εφαρμόζεται σωστά, να είναι καλά οργανωμένο. Εμείς από τα ίμια και μέχρι έως σήμερα ακόμα συζητάμε αν πρέπει ή δεν πρέπει να έχουμε Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας και πώς θα είναι αυτό διοργανωμένο 30 χρόνια μετά. Αποτρεπτικές ένοπλες δυνάμεις. Αν δεν έχεις αποτρεπτικές ένοπλες δυνάμεις, ο άλλος ξέρει, σε παρακολουθεί. Ξέρει πολύ καλά ποιος είσαι και τι είσαι. Όσο και να γαυγίζεις, ξέρει τι έχεις από πίσω. Και συνεπώς καταλαβαίνει πότε μπλοφάρεις και πότε το εννοείς. Και βέβαια και τα ΜΜΕ διαδραματίζουν πλέον καθοριστικό ρόλο και γι' αυτό πρέπει να είναι πάρα πολύ καλά οργανωμένος ένας μηχανισμός χειρισμού κρίσεων, προκειμένου να έχει τον έλεγχο και να διαχειρίζεται ορθά τα μαζικά μέσα ενημερώσεως και στο εσωτερικό και προς το εξωτερικό της χώρας. Για να αποφύγουμε μια κλιμάκωση λοιπόν τώρα, πρέπει να έχουμε τον πολιτικό έλεγχο των στρατιωτικών ενεργειών. Δεν πρέπει ο στρατιωτικός να δρά αυθαίρετα ή ανεξέλεγκτα. Πρέπει πάντα να έχει τον έλεγχό της η πολιτική ηγεσία της ενέργειας, ώστε οι στρατιωτικές ενέργειες να συνάδουν με τις πολιτικές προθέσεις. Πρέπει να είναι σε αρμονία. Επικοινωνία με τον αντίπαλο. Πάντα να έχουμε ανοιχτούς διάβλους, ακόμα και εν καιρό κρίσεως, για να μην πω ακόμα και εν καιρό πολέμου. Δεν πρέπει να κόβεις το διάβλο επικοινωνίας. Να δίνεις στον αντίπαλο δυνατότητα να σκεφτεί. Να συντονίζονται οι πολιτικοί, οι διπλωματικοί και οι στρατιωτικοί στις κινήσεις τους. Και τέλος, κινήσεις να γίνονται τέτοιες που τέλος πάντων να οδηγούν σε κάποια διαπραγμάτευση εφόσον αυτή είναι η επιλογή μας. Και βέβαια να παρέχεις και στον αντίπαλο και μια δυνατότητα να φύγει αξιοπρεπώς. Γιατί αν δεν του τη δώσεις αυτή τη δυνατότητα και τον στριμώξεις στη γωνία, θα αντισταθεί. Δεν θα αναλύσουμε τεχνικές, σας αναφέρω μόνο για να δείτε ότι για όλα υπάρχουν μέθοδοι, τις οποίες πολλές φορές εμείς μέσα στην προχειρότητά μας αγνοούμε. Εδώ βλέπετε διαδοχικά ένα χειρισμό κρίσεων, μπορούς να τον πας με διαπραγμάτευση, διαμεσολάβηση, βλέπω από τα πιο ελαφρά, πάμε στα πιο βαριά, μέχρι τη στρατιωτική βία. Υπάρχουν λοιπόν τρόποι, όπως επίσης υπάρχουν στρατηγικές, δηλαδή ποιες είναι οι επιθετικές στρατηγικές που μπορείς να επιλέξεις για να κάνεις χειρισμό κρίσεων. Όταν θέλεις εσύ να αλλάξεις το καθεστώς που υπάρχει, το status quo, στην περίπτωσή μας η Τουρκία, τότε μπορεί να επιλέξει μία από τις στρατηγικές αυτές ή συνδυασμό αυτών. Δεν θα σας αναλύσω, δεν είναι τη στιγμή να μιλήσουμε για κάθε μία από τις στρατηγικές. Απλά θέλω να σας δείξω ότι υπάρχουν μέθοδοι. Δεν είναι έτσι γενικώς τα πράγματα και πρέπει να ξέρεις πού είσαι, τι επιλέγεις και πώς το κάνεις.
Και υπάρχουν και αμυντικές στρατηγικές. Αυτός που δεν θέλει να αλλάξει το status quo μπορεί να επιλέξει μία ή συνδυασμό διαφόρων στρατηγικών. Για όλα αυτά θα μπορούσαμε να μιλάμε βέβαια και σε σεμινάριο, γιατί είναι τεράστια θέματα. Σημεία προσοχής χειρισμού κρίσεως σε στρατηγικό επίπεδο είναι προσοχή στα εσφαλμένα πολιτικά και διπλωματικά μηνύματα. Πολλές φορές άθελά μας, με μια δήλωση, με μια ενέργεια κλπ. Εκλαμβάνεται από την άλλη πλευρά πολύ διαφορετικά και είτε ενθαρρύνεται, είτε αποτρέπεται στο να κάνει κάτι που θα θέλαμε. Άρα λοιπόν πολύ σημαντικό αυτό. Να μελετούμε και να μην υπερτιμούμε ή να υποτιμούμε τον αντίπαλο. Τον αντίπαλο, τον εκάστοτε αντίπαλο, πρέπει να τον μελετούμε. Να διατηρούμε την αποτρεπτική φήμη. Ξέρετε ποια είναι η αποτρεπτική φήμη? Είναι η φήμη που ακολουθεί ένα κράτος σε διάρκεια χρόνου. Δηλαδή, χτίζεις την αποτρεπτική σου φήμη με τα πεπραγμένα σου σε βάθος χρόνου. Αυτή είναι η αποτρεπτική φήμη. Παράδειγμα, ξέρει οποιοδήποτε ότι αν πειράξει κάτι από το Ισραήλ θα το φάει επί 10. Θα υπάρξει αντίδραση 10 φορές χειρότερη. Και αυτό είναι, λέγεται αποτρεπτική φήμη. Αν λοιπόν δεν διαθέτεις αποτρεπτική φήμη, τότε και να αντιδράσεις βίαια σε μια συγκεκριμένη στιγμή, τότε θα είναι σαν το βοσκό με τα πρόβατα, δεν σε πιστεύει κανένας. Η αποτρεπτική φήμη χτίζεται. Η υπερεξασφάλιση. Ξέρετε, εν μέσω αλληλοσυγκροωμένων πληροφοριών και εν μέσω μιας δεδαλώδους καταστάσεως όπως είναι μια κρίση, δεν θα έχετε ποτέ ξεκάθαρη εικόνα για να πάρετε απόφαση. Εν τούτης πρέπει να πάρετε αποφάσεις. Άρα λοιπόν, αν περιμένεις να υπερεξασφαλιστείς, τότε πιθανόν να κάνεις πολύ χειρότερο κακό στον τόπο σου. Πάντα η νομιμοποίηση είναι θεμελιώδης σε μια κρίση. Και η εξωτερική και η εσωτερική. Τι νομιμοποίηση? Είναι ό,τι κάνω πρέπει να τύχει, αν όχι της σύμφωνης γνώμης της διεθνούς κοινότητας, τουλάχιστον της ανοχής της. Μην κάνεις ποτέ ενέργεια που μπορεί να φέρει απέναντί σου όλη τη διεθνή κοινότητα ή τουλάχιστον βασικούς δρόντες. Το ίδιο και στο εσωτερικό. Δεν μπορείς να προβαίνεις σε ενέργειες που έρχονται σε πλήρη αντίθεση με το σύνολο της κοινής νόμης. Άρα λοιπόν η νομιμοποίηση είναι κάτι που πρέπει να έχουμε πάντα στο μυαλό μας. Αυτό είναι κάτι που θα το πούμε και μετά, το διακριτό στρατηγικό και επιχειρησιακό επίπεδο σε όπλες δυνάμεις. Καμιά φορά, έτσι, γιατί πρέπει να λέμε και τα του οίκου μας, δεν φταίνε για όλα οι πολιτικοί, και σε όπλες δυνάμεις μέσα έχουμε καμιά φορά σύγχυση. Όλοι κάνουν όλα. Άλλο το στρατηγικό επίπεδο, άλλο το επιχειρησιακό επίπεδο. Άλλο το στρατηγικό επίπεδο που είναι η γέφυρα μεταξύ πολιτικής ηγεσίας και στρατεύματος, αυτοί δηλαδή που εισηγούνται στην πολιτική ηγεσία οι στρατιωτικοί και παράλληλα παίρνουν την πολιτική βούληση και την κάνουν στρατιωτική εντολή. Αυτό είναι το στρατηγικό επίπεδο. Συνομιλούν με ομολόγους τους στο εξωτερικό. Και άλλο το επιχειρησιακό, αυτοί που κάνουν τον πόλεμο. Όταν κάποιος τα κάνει και τα δύο ταυτόχρονα, περίπτωση ημίων, την πούμε αργότερα, τότε φοβούμε ότι το αποτέλεσμα δεν θα τον δικαιώσει. Και έκτοτε βέβαια η κατάσταση παραμένει. Δεν θα πούμε για την στρατηγική επικοινωνία που έχει να κάνει με τα ΜΜΕ, γιατί είναι τεράστιο το κεφάλαιο. Απλώς θα πω ότι αυτό είναι ο σκοπός. Να ξέρουμε ότι σε μια κρίση τα κοινά προς τα οποία θα πρέπει να απευθύνουμε, να επικοινωνήσουμε, είναι καταρχήν τρία. Το ένα κοινό είναι ο αντίπαλος. Το άλλο κοινό είναι η διεθνής κοινότητα. Και το τρίτο κοινό είναι εμείς στο εσωτερικό, οι πολίτες. Άρα έχουμε τρία επίπεδα επικοινωνίας που πρέπει ταυτόχρονα να δέχονται διαρκείς ροές πληροφοριών. Καταλλήλων και σωστών πληροφοριών. Με κατάλληλη οργάνωση. Αυτό θέλουμε λοιπόν. Θέλουμε την υποστήριξη ή την ευνοϊκή ουδετερότητα της διεθνούς κοινότητας. Για να βελτιώσουμε λοιπόν τις ελληνικές επιδόσεις στο χειρισμό κρίσεων, πρέπει να έχουμε εθνική στρατηγική, πρέπει να έχουμε ένα
αξιόπιστο εθνικό σύστημα χειρισμού κρίσεων, πρέπει να έχουμε ενημερωμένες πολιτικές ηγεσίες αφοσιωμένες και αποφασισμένες, πολιτικο-στρατιωτικές σχέσεις, αποτρεπτικές ένοπλες δυνάμεις και αποτελεσματική αμυντική βιομηχανία, κατάλληλο σύστημα επιτηρήσεως. Όλα αυτά είναι επιτήρηση. Εκμετάλλευση ευκαιριών στα πλαίσια μελλοντικών κρίσεων. Ξέρετε, καμιά φορά ευκαιρίες έρχονται. Αλλά οι ευκαιρίες δεν σε περιμένουν. Οι ευκαιρίες περνάνε. Και ή τις αρπάζεις, γιατί είσαι έτοιμος να τις αρπάξεις, ή είσαι ανέτοιμος και τις αφήνεις και φύγανε. Τελειώσανε. Ξέρετε πως οι αρχαίοι σχεδιάζαν την ευκαιρία σαν ένα άγαλμα με πολλά μαλλιά μπροστά και πίσω φαλακρό. Οπότε, αν προλάβανες να το βουτήξεις από τα μαλλιά, την έπιανες την ευκαιρία. Αν περνούσε, ήταν φαλακρό και δεν μπορούσες πίσω. Έτσι. Δηλαδή, λέμε τώρα πόσα χρόνια να επεκτείνουμε τα χωρικά μας, να κάνουμε εκείνο, να κάνουμε τ' άλλο. Ωραία. Τι προεργασία έχουμε κάνει γι' αυτό? Υπάρχει, έχει καταγραφεί μια συστηματική διπλωματική προσπάθεια και, αντίστοιχα και μια αντίστοιχη πολιτική προσπάθεια προς τη διεθνή κοινότητα που να καλλιεργείται συστηματικά επί δεκαετίες, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε, αν μη τι άλλο, την ανοχή τους. Ώστε όταν θα σκάσει μια ευκαιρία μέσω μιας κρίσης κλπ, να τα επεκτείνεις. Αλλά τότε να μην κάτσουν όλοι απέναντί σου, να είναι δίπλα σου. Γι' αυτό λέω ότι θέλει σχεδίαση για να έχεις μια ευκαιρία, θέλει και αυτή η προεργασία. Αποτελεσματική διαχείριση των μέσων ενημερώσεως και αυτά ως προς τη θεωρία ήταν ό,τι λιγότερο μπορούσα να σας προσφέρω σαν υποδομή για το χειρισμό κρίσεων. Και εδώ τώρα πάμε στα Φόκλαντ. 1982, οι παλαιότεροι εξ ημών το θυμώνται. Το 82 λοιπόν είχαμε από τη μία τη Θάτσερ, από την άλλη τον Γκαλτιέρη, τον στρατηγό. Δείχνω μια εικόνα γεωγραφική για να δείτε πού είναι τα Φόκλαντ, κάτω αριστερά, τα βλέπετε έτσι. Είναι 250 μίλια ανατολικά από τις ακτές της Αργεντινής. Ανατολικότερα από τα Φόκλαντ 700 μίλια είναι η νήσος South Georgia. Η απόσταση Μεγάλης Βρετανίας και Φόκλαντ είναι γύρω στα 8.000 μίλια. Και κάπου στο ενδιάμεσο είναι η νήσος Ascension που χρησιμοποιήθηκε σαν βάση διοικητικής μέρημνας ανεφοδιασμού των Βρετανικών δυνάμεων. Βλέπετε λοιπόν ότι όταν κάποιοι ισχυρίζονται ότι μας πέφτει λίγο μακριά η Κύπρος ή ότι μας πέφτει λίγο μακριά τα Ήμια, οι Εγγλέζοι κάνουν 8.000 μίλια για να πάνε εκεί πέρα. Τίποτε ενδιαφέρον άλλο εδώ? Όχι. Λοιπόν, δεν θα κάνουμε ανάλυση εδώ της περιοχής. Να ξέρετε πάντως ότι τα Φόκλαντ είναι μια συστάδα νήσων, γύρω στις 200 νήσους, εκ των οποίων οι δύο μεγαλύτερες είναι τα West και τα East Falkland, οι δύο μεγαλύτερες νήσοι. Ανάμεσά τους βλέπετε έναν θαλάσσιο διάβλο με αβαθή ύδατα, το Falkland Sound, όπως λέγεται. Όλη η περιοχή αυτή γύρω από τις νήσους είναι με αβαθή ύδατα, 200 περίπου νησιά συνολικά, ωκεάνιο το κλίμα, ξέρετε είναι νότιο ημισφαίριο, που σημαίνει ότι το καλοκαίρι είναι ο χειμώνας τους, και όταν έχουν χειμώνα, έχουν χειμώνα. Δηλαδή είναι 10 μποφό άνεμοι, υγροί και ψυχροί, με μείον 40 βαθμούς θερμοκρασία. Άρα λοιπόν ο καιρός εκεί το χειμώνα δεν αστείευεται. Ο κόσμος επάνω στα Φόκλαντ τότε ήταν γύρω στα 2.000 άτομα, τα οποία ήταν βρετανικής υπηκότητος. Και ήταν 1.000 ήταν στο Στάνλεϊ, εδώ στην πρωτεύουσα ανατολικά, και τα άλλα 1.000 διάσπαρτα σε διάφορες κομοπόλεις, κτηνοτροφία και καλλιέργεια. Τίποτα το ιδιαίτερο. Γι' αυτά λοιπόν τα νησάκια με 2.000 κατοίκους, ο Βρετανικός στόλος έκανε 8.000 μίλια και θα δούμε στη συνέχεια τι έγινε. Εδώ βλέπετε διάφορα πολεμικά γεγονότα που δεν είναι σκόπιμο να
τα αναλύσουμε τώρα. Εδώ βλέπετε επίσης σε το Ανατολικό Φόκλαντ και το Στάνλεϊ που ήταν η πρωτεύουσα, καθώς και τις πορείες που έκαναν οι Βρετανοί στρατιώτες προς την πρωτεύουσα. Εδώ μερικοί από τους πρωταγωνιστές, οι πεζοναύτες οι Βρετανοί, τα ντορπιλικά τους, τα μεταφορικά τους, τα Harrier, τα ηρωικά Harrier. Και θα πω εντάχει όσο μπορώ γρηγορότερα, περί τίνος επρόκειτο. Και οι δύο πλευρές ισχυρίζονται ότι έχουν την κυριαρχία των νήσων. Αυτό είναι παλιά ιστορία. Σκεφτείτε το 1680, ένας πλοίαρχος Strong λεγότανε, με αποστολή προς τη Χιλή, βρήκε τα Φόκλαντ, τα ονόμασε έτσι από τον πρώτο λόρδο του Βρετανικού Ναυαρχείου, μείναν εκεί, στη συνέχεια ήρθαν κάτι Γάλλοι άπικοι, κάτι Αργεντινοί, εξεδιώχθησαν και ούτω καθεξής. Τέλος πάντων, για να μην τα πολυλογούμε, το 1828 περιήλθαν κανονικά στους Βρετανούς. Όχι νομικά, ήρθαμε το έτσι θέλω. Κάτσανε πάνω, βάλαν και απίκους, βάλαν και τη σημαία τους και έκτοτε ήταν Βρετανικά. Ποτέ δεν το δέχθηκε αυτό η Αργεντινή, η οποία θεωρούσε ότι τα Φόκλαντ τα εδικαιούντο, γιατί με την ανεξαρτησία τους το 1816 από την Ισπανία, ήταν μέρος της Ισπανικής κτήσεως, άρα ήταν δικά τους. Λοιπόν, αυτή ήταν η διαμάχη. Διαμάχη κυριαρχίας. Μετά στο υπόψη ότι οι Βρετανοί τα είχαν εκεί για βάσεις και στον πρώτο και στον δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Στο δεύτερο μάλιστα είχαν και ολόκληρο τάγμα επάνω και πλοία. Μετά λοιπόν το δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ξανά άνοιξε το θέμα. Και ξανά άνοιξε το θέμα γιατί μην ξεχνάτε ότι η Βρετανία βγήκε από το δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο σακατεμένη οικονομικά. Και άρχισε πλέον στην επόμενη δεκαετία, δεκαπενταετία, η αποαπικιοποίηση των Βρετανών, γιατί πλέον δεν είχαν στρατηγικές βλέψεις σε όλη την οικουμένη όπως κάποτε. Απ' την άλλη, οικονομικά δεν μπορούσαν να συντηρήσουν τόσες αποικίες και έτσι άρχισε η αποαπικιοποίηση των Βρετανών. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, οι Αργεντινοί θεώρησαν ότι έχουν μια ευκαιρία. Ότι οι Βρετανοί δεν ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για τα Φόκλαντ. Το 1965 ο ΙΕ κάλεσε για διαπραγμάτευση. Πράγματι υπήρξαν επαφές, διαπραγματεύσεις, αλλά άκαρπες. Η κατάσταση λοιπόν παρέμενε ουδέτερη. Και πάμε στις αρχές του 80. Εκεί ξέρετε, υπόψη, η λεπτομέρεια ποια είναι. Ότι με τις απανωτές χούντες της Αργεντινής, οι κάτοικοι των Φόκλαντ ούτε που να ακούσουν να πάνε κάποτε να διοικηθούν από την Αργεντινή. Αυτοί θέλανε σίγουρα να είναι υπήκοοι Μεγάλης Βρετανίας. Το λέω αυτό γιατί οι Βρετανοί κατά βάθος δεν τους ενδιέφερε και ιδιαίτερα. Έλα όμως που αυτοί εδώ ανθίστανται με μανία οι κάτοικοι και θέλαν να είναι Βρετανοί και επειδή είχαν και προσβάσεις σε μεγάλα πολιτικά λόμπι στο κοινοβούλιο το Βρετανικό, δεν τολμούσε κανείς να πει κάτι για να αφήσουν τα Φόκλαντ. Συνεπώς υπήρχε αυτή η αρμαφρόδιτη κατάσταση. Και κοντά σε αυτά λοιπόν, δεκαετία 70 έχουμε οικονομική κρίση στην Αργεντινή και στρατιωτικό καθεστώς. Στα ύψη ο πληθωρισμός, στα ύψη το δημόσιο χρέος, βλέπε Ελλάδα περίπου κάπως έτσι, μόνο που εκεί ήταν και τα ανθρώπινα δικαιώματα, εξαφανιζόταν αντίπαλοι του καθεστώτος, τέλος πάντων όλα αυτά μαζί. Χρειάζονταν το καθεστώς ένα αποπροσανατολισμό. Να φύγει η κοινή γνώμη από τα καθημερινά και τις διαδηλώσεις και να στραφεί κάπου αλλού, στα εθνικά ιδεώδη. Έτσι λοιπόν έχουμε ένα κίνητρο από εκεί. Αντίστοιχο κίνητρο υπάρχει όμως και στη Βρετανία. Γιατί και εκεί αναλαμβάνει το 79 η Θάτσερ, όταν η οικονομία της Βρετανίας έχει πάθει καθίζηση. 3 εκατομμύρια άνεργοι. Και έρχεται λοιπόν... Η ανθρακορύχη. Η Θάτσερ λοιπόν απαγορεύει τις απεργίες, ιδιωτικοποιεί δημόσιες επιχειρήσεις, κάνει περίπου ό,τι μας έκανε εδώ η Τρόικα, αλλά αυτή το έκανε μόνη της, στο κράτος της, με αποτέλεσμα να είναι μέχρι τότε η πιο αντιπαθής πρωθυπουργός που έχει περάσει ποτέ. Στα πλαίσια λοιπόν αυτά του περιορισμού των δαπανών, στέλνει λάθος πολιτικά μηνύματα, γιατί μεταξύ άλλων τι κάνει, παροπλίζει πλοία. Είναι έτοιμη να παροπλήσει
τα δύο μοναδικά αεροπλανοφόρα. Παροπλίζει επίσης και το Endurance. Ποιο ήταν το Endurance? Ένα πλοίο, το μοναδικό, που πήγαινε στο κάτω εκεί στη South Georgia, ήταν ερευνητικό σταθμός εκεί πέρα. Και αυτό ήταν το μοναδικό πλοίο βρετανικό που πήγαινε. Το παροπλίζει χωρίς αντικατάσταση. Λάθος πολιτικό μήνυμα, το πιάσανε οι Ρητινοί. Δεν φτάνει αυτό. Αφαιρεί μέρος της ηθαγένειας των κατοίκων των Φόκλαντ. Αλλά δεν το έκανε για τους κατοίκους των Φόκλαντ, το έκανε για τους κατοίκους των Χονγκ Κονγκ. Γιατί όλες οι κτίσεις οι βρετανικές, τους αφαιρέθηκε μέρος της ηθαγένειας, γιατί φοβούνται ότι τώρα που το Χονγκ Κονγκ, τότε δηλαδή, θα πήγαινε στην Κίνα, θα ερχόταν εκατοντάδες χιλιάδες από το Χονγκ Κονγκ στη Μεγάλη Βρετανία. Αφήρεσε λοιπόν για χάρη του Χονγκ Κονγκ μέρος της ηθαγένειας των εκτός Βρετανίας και πήρε μπάλα και τα Φόκλαντ, και αυτό εξελίχθη ως άλλο ένα πολιτικό μήνυμα ότι οι Βρετανοί δεν θέλουν και ιδιαίτερα τα Φόκλαντ. Άρα λοιπόν βλέπετε πως ξεκινάει μια κρίση. Καταλήτης ο Κωνσταντίνο Ντάβιντοφ. Αυτός τι ήτανε? Ένας Αργεντινός επιχειρηματίας, ο οποίος σε αδιαγωνισμό πήρε ένα εγκαταλελειμμένο εργοστάσιο φαλενών, επεξεργασίας φαλενών στη South Georgia, και το πήρε για scrap, για να το κάνει ό,τι θέλει. Εκεί τα μέταλλα να τα εκμεταλλευτεί. Ευκαιρία Αργεντινή. Μάλιστα, τι θέλετε κύριε Ντάβιντοφ, πήρατε τον διαγωνισμό στη South Georgia, θα σας διαθέσουμε εμείς πλοίο να σας πάει εκεί και θα σας συνοδεύουν και καμιά σαρανταριά πεζοναύτες Αργεντινή. Έτσι λοιπόν πάει αυτός εκεί μια ωραία πρωία και βάζει και μια σημαία Αργεντινής με 40 πεζοναύτες από κάτω. Και έτσι ξεκινάει η κρίση. Ο πολιτικός σκοπός λοιπόν αμφωτέρων ήταν η κυριαρχία. Το διακύβευμα, αποτρεπτική φήμη. Όπως είδατε, οικονομικά δεν δικαιολογείται αυτό το εγχείρημα των Βρετανών. Το cost effective, ας πούμε, δεν δικαιολογείται. Είναι η αποτρεπτική φήμη που ήθελε να διατηρήσει η Βρετανία. Η ιστορική νομιμοποίηση ασφαλώς και τα πιθανά οικονομικά ωφέλη. Το ίδιο και για την Αργεντινή. Νομικά επιχειρήματα. Πολλοί θυμάμαι τότε Έλληνες ήταν με την Αργεντινή, αναφανδών. Έλα όμως που η Αργεντινή χρησιμοποιούσε τα επιχειρήματα που χρησιμοποιεί σήμερα η Τουρκία, τη γεωγραφική εγκύτητα. Γι' αυτό καμιά φορά πρέπει να ξέρουμε και τι λέμε και πού το λέμε και πώς το λέμε. Έπρεπε λοιπόν τότε να είμαστε 100% με τους Βρετανούς, γιατί είμαστε ακριβώς η περίπτωση αυτή σε μικρογραφία. Βλέπετε λοιπόν, τα επιχειρήματα εκατέρωθεν. Ο συσχετισμός στρατιωτικής ισχύως τώρα, η Αργεντινή διέθεσε συνολικά μια ενισχυμένη μεραρχία, 13.000 άντρες, με σύγχρονο οπλισμό μέσα, το σύνολο του στόλου, το σύνολο της αεροπορίας της. Οχυρωματικά έργα, 12.000 νάρκες, τα πάντα. Ποια ήταν η βασική σχεδίαση των Αργεντινών? Λέει, θα καταλάβω τα Φόκλαντ, θα εγκαταστήσω επάνω σύγχρονο υλικό, άφθονο έμψυχο υλικό κλπ. Θα κάνω μια περιμετρική άμυνα, θα βάλω και όλο τις αεροναυτικές μου δυνάμεις να μην φτάσουν ποτέ στην ακτή, αλλά και να φτάσουν, τους περιμένουμε, και όλα αυτά πριν φτάσει, μάλλον όλα αυτά αναμένοντας να φτάσει ο χειμώνας. Όπου εκεί θα πάνε οι Άγγλοι πίσω άπρακτοι. Το Ηνωμένο Βασίλειο άνω των 200 πλοίων διέθεσε, 35 κρούσεως, 22 βοηθητικά, εμπορικά πολλά, 100 και ούτω καθεξής, 9.000 χερσαίες δυνάμεις, ειδικές δυνάμεις όλες, έμπειροι, σε αντίθεση με τους Αργεντινούς που ήταν 19 χρονών, θητείας, ενώ τούτοι ήταν όλοι έμπειροι και πεζοναύτες, SBS, SAS, ήταν όλοι αλεξιδοτιστές, πεζοναύτες και όλα αυτά. Η σχεδίασή τους ήταν μια αεροναυτική βάση εκεί στην Ascension, ανακατάληψη της Νότιας Γεωργίας, απομόνωση των Falklands, φθορά, αεραποβατική επιχείρηση και όλα αυτά πριν το χειμώνα. Σας λέω περιληπτικά πώς έγινε. 19 Μαρτίου η σημαία που σας έλεγα πριν ανεβαίνει στη Νότια Γεωργία. 2 Απριλίου καταλαμβάνονται τα Φόκλαντ. Μεσολαβούν πολλά ανάμεσα, δεν χρειάζεται να τα πούμε τώρα, τα λέμε περιληπτικά. Βγαίνουν 1.000 πεζοναύτες στην Αργεντινή, καταλαμβάνουν τα Φόκλαντ, τα οποία δεν είχαν τίποτα, είχαν μια φρουρά εκεί με
30-50 άτομα. Συγκροτείται μία μέρα μετά η διοίκηση στην ίσο Ascension, ζώνη αποκλεισμού 12 Απριλίου, 200 μίλια γύρω από τα Φόκλαντ, είπαν οι Βρετανοί, ό,τι μπαίνει μέσα θα βυθίζεται. Κάνα μια ζώνη 200 μίλια γύρω από τα Φόκλαντ, ό,τι μπαίνει μέσα βυθίζεται. 25-26 Απριλίου να καταλαμβάνεται η Νότια Γεωργία από τους Βρετανούς, 1η Μαΐου πρώτη επιδρομή κατά του Στάνλεϊ, η βύθιση του καταδρομικού Μπελγκράνο που τότε συζητείται από τη διεθνή κοινότητα κατά κόρο, ήταν ένα καταδρομικό το μοναδικό της Αργεντινής με 1.200 τόσα άτομα, βυθίστηκε, πνίγηκαν και σκοτώθηκαν πάνω από 400 τόσοι εκείνη την ημέρα. Και μάλιστα το καταδρομικό αυτό ήταν εκτός της ζώνης των 200 μιλίων, ήταν απ' έξω και το βυθίσαν απ' έξω οι Βρετανοί. Είχε γίνει μεγάλη ιστορία τότε και ήταν αντιδημοφιλής η ενέργεια. Αμέσως μετά το Σέφιλντ, το Βρετανικό, επεκτείνεται η ζώνη αποκλεισμού πλέον, τους πάνε στα 12 μίλια από τις ακτές τους Αργεντινούς, προγεφύρωμα στον Σαν Κάρλος, απόβαση δηλαδή 21 Μαΐου, 26 προέλαση των Βρετανών και 13-14 βρετανικά στρατεύματα καταλαμβάνουν πλήρως και παραδίδονται οι δυνάμεις των Αργεντινών. Αυτή είναι εντάχει. Είναι πολύ ενδιαφέρον αν έχει κανείς χρόνο να διαβάσει όλα αυτά πώς εξελίχθηκαν, γιατί γίνανε σε άκρως αντίξωες καιρικές συνθήκες. Μείον 20, μείον 30. Με αυτές τις συνθήκες γίναν όλες αυτές οι μάχες εκεί πέρα. Και δεν έφτανε αυτό, είναι ότι βυθίστηκε και ένα κρουαζιερόπλοιο το οποίο είχε μετασκευαστεί για μεταφορά πυρομαχικών και ελικοπτέρων, Σινούκ και ούτω καθεξής, που αυτά θα μετέφεραν τους πεζοναύτες στην ξηρά, δηλαδή κατά την πορεία τους προς τους αντικειμενικούς σκοπούς. Ελείψη αυτών, με 20 υπό το 0, οι Βρετανοί πήγαιναν χωρίς σκηνές, πεζοπορία, όλα τα Φόκλαντ μέχρι τους σκοπούς τους. Άρα λοιπόν, εκεί έχουν γραφτεί σκληρά πράγματα, τα οποία αξίζει κανείς να τα δει από κοντά. Αλλά δεν μας ενδιαφέρει αυτό τώρα, μας ενδιαφέρει η κρίση. Τις απώλειες που βλέπετε εδώ είναι 255 των Βρετανών, 770 Αργεντινοί. Το αποτέλεσμα και 10.000 εχμάλωτοι. Το αποτέλεσμα όλων αυτών είναι παρετείται ο Γκαλτιέρη, πάει το καθεστώς στο στρατιωτικό, δημοκρατικό πολίτευμα στην Αργεντινή και η Θάτσερ γίνεται από την πλέον αντιδημοφιλή στην πλέον δημοφιλή πρωθυπουργό που το επόμενο έτος κερδίζει πανηγυρικά τις εκλογές. Λέγαμε πριν για τη διεθνή νομιμοποίηση. Οι Βρετανοί φρόντισαν από την πρώτη στιγμή πολύ αυτό το κομμάτι. Με το που βγαίνουν επάνω στα Φόκλαντ οι Αργεντινοί, είναι άθλος. Μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες επιτυγχάνουν στο Συμβούλιο Ασφαλείας οι Βρετανοί να πάρουν αυτή την απόφαση 502 του ΟΗΕ που έλεγε να φύγουν οι εισβολείς και να αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις. Άρα λοιπόν είχε την νομιμοποίηση να ξεκινήσει ο στόλος από τη διεθνή κοινότητα. Εξασφάλισε την υποστήριξη της ΕΟΚ. Και αν αυτό είναι φυσιολογικό, δεν είναι καθόλου φυσιολογικό το ότι εξασφάλισε και την υποστήριξη των Αμερικανικών κρατών, της Λατινικής Αμερικής, που ήταν εξορισμού με την Αργεντινή. Κι όμως, οι ΗΠΑ είχαν δίλημα τότε. Γιατί είχαν δίλημα? Ποιο να υποστηρίξουν? Γιατί η Βρετανία παραδοσιακός σύμμαχος. Αλλά απ' την άλλη, η Αργεντινή ως στρατιωτικό αντικομμουνιστικό καθεστώς και το μοναδικό εκείνη την περίοδο στη Λατινική Αμερική ήταν στήριγμα και στυλοβάτης της αμερικανικής πολιτικής στην περιοχή αυτή. Και έπρεπε ο τότε Υπουργός Εξωτερικών Χέικ να προσπαθήσει να ισορροπήσει την κατάσταση. Έκανε επανειλημμένες επισκέψεις στις πρωτεύουσες αμφωτέρων, δυστυχώς όχι με αποτελέσματα θετικά, και έτσι αναγκάστηκε στο τέλος του Μαΐου να πει στην Αργεντινή ή ακολουθείτε την απόφαση του ΟΗΕ ή και εγώ τάσουμε με τους Βρετανούς. Και έτσι και έγινε. Υπήρχαν διαπροσωπικές σχέσεις Ρίγκαν και Θάτσερ. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στη κρίση να υπάρχουν διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ πολιτικής ηγεσίας. Εδώ υπήρχε σχέση εμπιστοσύνης και αυτό ήταν πολύ σημαντικό για τους Βρετανούς. Ο πρόεδρος του Περού ανέλαβε μια πρωτοβουλία 7 σημείων η οποία ούτε λίγο ούτε πολύ, ξέρετε τι ήτανε ό,τι περίπου έγινε στα Ίμια.
no flags, no troops, να φύγουν όλοι και να αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις. Κάτι τέτοιο ήταν αυτή. Και επειδή η Θάτσερ δεν σκάμπαζε από αυτά, λένε πολλοί ότι επειδή αυτές οι πρωτοβουλίες συνέπεσαν εκεί περί τις αρχές Μαΐου, ότι η βύθιση του Μπελγκράνο εκτός της ζώνης των 200 μιλίων δεν ήταν στρατιωτικός στόχος, ήταν πολιτικός στόχος. Γιατί μετά τη βύθιση του Μπελγκράνο ναυάγησε αυτή η πρωτοβουλία. Γιατί η Θάτσερ ήθελε να πάει μέχρι το τέλος. Το σιδηρά, κυρία, από εκεί βγήκε, από την επιμονή της. Από παντού. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ επίσης παρενέβη διπλωματικά να γίνουν κάποια συμβούλια εκεί στο νησί τοπικά. Οι Αργεντινοί θέλανε συμμετοχή του ΟΗΕ, οι Βρετανοί θέλαν μόνο των κατοίκων. Τέλος πάντων, όλα αυτά υπήρχαν. Μην φανταστείτε δηλαδή ότι ήταν πολεμικές επιχειρήσεις. Η διπλωματία ήταν ζωντανή σε όλη αυτή τη φάση. Σε κάποια στιγμή, μάλιστα, εκεί που έγινε η απόβαση στα Φόκλαν των Βρετανών και ήταν προείλαυναν σιγά σιγά και εμάχοντο με τους Αργεντινούς, κάποια στιγμή λέει ο Ρίγκαν στην Θάτσερ, εδώ λέει πρέπει να σταματήσεις τώρα. Ανέβηκε σε πάνω, να αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις, να μπει μια δύναμη διεθνής και ούτω καθεξής. Και η Θάτσερ του λέει, αυτό θα έκανες εσύ αν μπαίναν στρατεύματα στην Αλάσκα. Έστειλα εγώ, λέει, ολόκληρο στόλο και κάτω και έχω χάσει ήδη 3-4 πλοία, 5 και 20 ελικόπτερα για να σταματήσω να έρθει η διεθνής δύναμη. Όχι, λέει. Αυτό που είπα από την αρχή, θα παραδοθεί το σύνολο των Αργεντινών. Θα παραδοθούν όλοι όσοι είναι πάνω στο νησί. Αυτή ήταν η θέση της Θάτσερ. Ως προς τη Βρετανική ηγεσία, εφηνιδιάστηκε η Θάτσερ, βέβαια στην αρχή, αλλά πήρε έγκαιρα την απόφαση ανακαταλήψεως. Και δεν ήταν, ξέρετε, και εύκολο. Ξέρετε, όταν προέκυψε η απόβαση των Αργεντινών και συνεκλήθη για πρώτη φορά η ομάδα διαχειρήσεως κρίσεων της Θάτσερ, άκουσε μέσα από συμβουλές τις πλέον εκ διαμέτρου αντίθετες. Άλλος της έλεγε, οι περισσότεροι της έλεγαν, ότι δεν είναι καθόλου εγγυημένη η νίκη, ότι μάλλον είναι ήττα το αποτέλεσμα. Και το ξέρανε. Και να σας το πω κι εγώ, σαν πρώην αξιωματικός του πολεμικού ναυτικού. Σε άσκηση πάμε, για μια εβδομάδα άσκηση, και τα μισά πλοία γυρνάνε με μερικές βλάβες το καθένα. Όλο και κάτι θα βγει. Από μικρό μέχρι μεγάλο. Και τρέχουν μετά τα συνεργεία, να το φτιάξουν το ένα, το άλλο κλπ. Αυτοί πηγαίναν για 8.000 μίλια μακριά ταξίδι, χωρίς βάση ανεφοδιασμού και υποστηρίξεως κοντά, και έπρεπε να επιτελέσουν μια αποστολή μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, σε 2 μήνες, γιατί μετά έπιανε χειμώνα. Άρα υπήρχε κίνδυνος, στην καλύτερη περίπτωση, να γυρίσει άπραχτη η αρμάδα ή ακόμα χειρότερα και σακατεμένη. Και αυτό θα ήταν πραγματικά εθνική ταπείνωση για τη Βρετανία. Ήταν υψηλού ρίσκου η κίνηση να στείλει κάτω το στόλο. Και το έκανε. Οργάνωσε πολύ καλά και διεύθυνε την κρίση. Ομαλές οι πολιτικο-στρατιωτικές σχέσεις, είχε προσωπική επαφή από τον καιρό της ειρήνης. Δεν τους έβλεπε καλή ώρα μόνο στις εξέδρες των επισήμων στην παρέλαση 28 Οκτωβρίου και της 25 Μαρτίου. Ήταν εκεί μαζί τους. Και πήγαινε και στα συμβούλια της αντίστοιχης ΕΥΠ. Όποτε είχε συμβούλιο η Θάτσερ, έτρεχε, ήταν δίπλα. Κρίσιμες ήταν οι αποφάσεις περί ζώνης αποκλεισμού. Και η τελική απόφαση ήταν δύσκολη απόφαση. Γιατί έπρεπε να τη χειριστεί διπλωματικά. Αποτελεσματική διαχείριση ΜΜΕ. Η Θάτσερ πράγματι το ήξερε αυτό. Ήξερε τη δύναμη της εικόνας από το Βιετνάμ. Ήξερε ότι ο πόλεμος στο Βιετνάμ δεν χάθηκε από τους Βιετκόνγκ, ούτε από το Βόρειο Βιετνάμ. Χάθηκε από το εσωτερικό των ΗΠΑ. Από τις αντιδράσεις που ξεσήκωσαν οι εικόνες του Βιετνάμ. Άρα λοιπόν η δύναμη της εικόνας ασκεί τεράστια επίδραση στην εξέλιξη μιας κρίσεως. Και αυτό το ήξερε η Θάτσερ. Και τι έκανε? Φρόντισε να επιλέξει τους δημοσιογράφους που θα έστελνε με το στόλο. Όρισε κάποιες περιοχές που δεν θα μπαίναν καθόλου δημοσιογράφοι στην περιοχή των επιχειρήσεων. Και είχε έτσι να αντιμετωπίσει μόνο την προπαγάνδα των Αργεντινών ΜΜΕ και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν βλέπετε
πώς το χειρίστηκε, χρησιμοποιούσε κατάλληλες λέξεις, δεν έλεγε οι στρατιώτες μας, έλεγε τα παιδιά μας, πολλά πράγματα προσεγμένα, πάρα πολύ. Το αποτέλεσμα βέβαια ήταν ευνοϊκό τότε για το Ηνωμένο Βασίλειο, το πρόβλημα παραμένει. Συμπεράσματα είναι πάρα πολλά, θέλω να προχωρήσουμε και στα επόμενα γιατί ήδη μιλάω πολύ ωραία. Συνεπώς, και μένει τώρα μετά από την εμπειρία των Φόκλαν να δούμε τα ίμια 96, Σιμίτης κατά Τσιλέρ. Τα ίμια τα βλέπετε από κάτω, βλέπετε πόσο μεγάλα είναι. Και βλέπετε και εδώ πέρα που βρίσκονται γεωγραφικά. Η όλη διαχείριση την χαρακτηρίζω επίοικως προβληματική από πλευράς ελληνικής και θα έλεγα περισσότερο ότι είναι και ένα παράδειγμα προς αποφυγή. Έτσι μπορεί να διδάσκεται ως παράδειγμα προς αποφυγή η κρίση των ημείων. Και η στάδη. Έκτοτε ελάχιστη έμπρακτη διορθωτική ενέργεια και κίνηση υπήρξε στο πολιτικό επίπεδο. Διότι πότε έγινε, το 96, τι έχουμε, 2018. Πέραν των αναλύσεων που έχουν κάνει οι άμεσα εμπλακέντες, όπως είναι ο Ναύαρχος Λιμπέρης, όπως είναι διάφοροι δημοσιογράφοι που κάναν διάφορα αυτά, δεν υπήρξε κρατική εμβριθής μελέτη, δεν υπήρξε καθόλου καν μελέτη του τι έγινε στα Ήμια. Για το Βιετνάμ οι Αμερικανοί έχουν γράψει χιλιάδες τόμους. Και έχουν βγει χιλιάδες συμπεράσματα και έχουν γίνει χιλιάδες διορθωτικές κινήσεις. Κρατική λοιπόν μελέτη για τα ίμια δεν έχει γίνει. Λοιπόν, μια σύντομη ιστορική αναδρομή για να δούμε, να φτάσουμε εδώ πέρα. Το 91 λοιπόν αρχίζει και αμφισβητεί η Τουρκία πάλι το καθεστώς του Αιγαίου. Το 94 τίθεται σε ισχύ το δίκαιο της θάλασσας του Μοντέκο Μπέι του 82 και το επικυρώνει η Βουλή μας το 95. Άρα γιατί τα λέω αυτά, γιατί η περίοδος προ της κρίσης των ημείων είναι ήδη τεταμένη. Μας λένε οι Τούρκοι, γιατί φοβόνταν αυτοί ότι θα επικυρώσουμε τότε τη σύμβαση αυτή που μας έδινε το δικαίωμα να επεκτείνουμε τα χωρικά και η επόμενη κίνηση που θα κάναμε θα ήταν να επεκτείνουμε τα χωρικά. Άρχισαν λοιπόν οι προειδοποίησεις και οι φοβέρες. Και δεν έφτανε αυτό. Το 94 τότε ο υφυπουργός Μπετενιώτης, αν θυμάστε, οι παλαιότεροι, ανέλαβε μια πρωτοβουλία να αναζωογονήσει μια σειρά από βράχους στο Αιγαίο, ξεκίνησε από 18 και μετά θα πήγαινε και σε άλλους, για να αποκτήσουν οικονομική ζωή και έτσι να έχουν και αυτοί δικαίωμα υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ. Γιατί αν δεν έχει οικονομική ζωή επάνω ή νήσος, δεν δικαιούται κάτι τέτοιο. Θα έβαζε λοιπόν εκκλησούλες, θα έβαζε κτηνοτροφικούς εκεί σταθμούς, έψαχνε για εθελοντές που βρέθηκαν και πολλοί από το πολεμικό ναυτικό είχαν δηλώσει απόστρατοι να πάνε να κάτσουν εκεί στους βράχους, να συντηρούν εκεί όλα αυτά και να ζουν με τις κατσίκες και, και τις καλλιέργειες, μόνο που τα έκανε με τα πάσης δημοσιότητος και με τα πάσης επισημότητος. Δηλαδή αυτό έγινε πλέον χολιγουντιανό σύριαλ. Με αποτέλεσμα βέβαια ο άλλος από εκεί να το πάρει αμέσως και να αντιδράσει ο Τούρκος. Με αυτά σας σκηνικό φτάνουμε στην περίοδο της κρίσης που είναι ένα μήνα πριν την πραγματική κρίση, αλλά από αυτό, όταν δεν λέγαμε πριν για τον καταλήτη. Να ο καταλήτης. Ένα μήνα πριν. Ποιος ήτανε, 26 το δεκάτου, πάει και προσαράζει ένα τουρκικό εμπορικό πάνω στην Ανατολική Ήμια και όταν πάνε να το ξεκολλήσουν λέει «Α, δεν θέλω εσάς, φύγετε, εγώ θέλω τουρκική βοήθεια, γιατί το νησί είναι τουρκικό». Αυτό έπρεπε κάτι να μας τυπήσει σαν συναγερμός. Αυτό τυχαία έγινε. Ένα το κρατούμενο. Και αν δεν μας συγκινούσε αυτό, έπρεπε να μας συγκινήσει αυτό που συνέβη μία μέρα ακριβώς μετά, 27 του μηνός, όπου βγαίνεται το τουρκικό υπέξ και διαμηνύει προφορικά στην ελληνική πρεσβεία της Άγκυρας ότι τα ίμια είναι τουρκικό έδαφος. Στον πρέσβη Νεζαρίτη. Έτσι. Με ρηματική διακοίνωση. Όχι, ρηματική έρχεται μετά. Αυτό δεν είναι προφορικά, είναι διαμήνυση προφορική. 27-12. Άρα λοιπόν, συνδυασμός αυτών των δύο
για μένα είναι καταλύτης. Κάπου πάνε, κάπου το πάνε. Αλλά εμείς αγρόνι γοράζαμε. Δεν κουνιέται φίλο. Προχωράμε. 29 Δωδεκάτου, εδώ είναι η ρηματική διακοίνωση, που λέει ότι οι βραχονισίδες Καρντάκ, λένε οι Τούρκοι, αποτελούν μέρος τουρκικής επικράτειας και βρίσκονται γεγραμμένες στο κτηματολόγιο περιφέρειας Μουγλών της νομαρχίας Αλικαρνασσού και το χωριό αυτό. Η διακοίνωση αυτή, προσέξτε τώρα, έρχεται αυτή η διακοίνωση ρηματική στο ΙΠΕΞ και δεν κοινοποιείται στο ΓΕΘΑ. Άρα ο ΑΓΕΘΑ δεν ξέρει τίποτα. Το κρατάει το ΙΠΕΞ για τον εαυτό του. Προχωράμε. 9 πρώτου λοιπόν τώρα, το ΙΠΕΞ της Ελλάδας απορρίπτει τη ρηματική διακοίνωση. Προσέξτε πόσες μέρες περάσανε, 10 μέρες, για να απαντήσει. Έτσι, απαντάει λοιπόν, ότι δεν, αυτό ξέρω εγώ, διακοίνωση τώρα μαθαίνει ο ΓΕΘΑ για πρώτη φορά ότι υπάρχει και κάτι τέτοιο. Το τουρκικό ΙΠΕΞ δεν αποδέχεται την ελληνική θέση. Αυτά στις 9 πρώτου. 15 πρώτου παρατείται για λόγους υγείας ο πρωθυπουργός της χώρας. Και αντίστοιχα έχουν και κάτι προβλήματα και οι Τούρκοι πολιτικά. 16 πρώτου. Ο ΙΠΕΞ ζητάει αυξημένη επιτήρηση στην περιοχή από το ΓΕΘΑ, το ΓΕΝ και το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος. 18 του μηνός. Εκλέγεται Σιμίτης πρωθυπουργός. Πάμε προς την κρίση, έτσι. 18 πρώτου. Εκλέγεται νέος πρωθυπουργός. 19 πρώτου. Το ΓΕΘΑ ζητεί επικαλυπτικά από τους τρεις κλάδους των ενόπλων δυνάμεων αυξημένα μέτρα επιτηρήσεως. 22 ορκίζεται η νέα κυβέρνηση. 22 πρώτου. 24 βγαίνει για πρώτη φορά στην κοινή γνώμη η ρηματική διακοίνωση των Τούρκων που είχε προηγηθεί. Ο κόσμος δεν ήξερε τίποτα. Βγαίνει εδώ πέρα το υποκλέπτει ο Αντένα και το βγάζει για πρώτη φορά 24 του μηνός. Μία μέρα μετά, ο δήμαρχος Καλλίνου, ο Διακομιχάλης, πάει και καρφώνει τη σημαία πάνω στα ίμια τα ανατολικά 25 του μηνός. Μία μέρα μετά την αποκάλυψη. Δύο μέρες μετά από αυτό, έρχονται αυτοί οι καλοπροαίρετοι και αυθόρμητοι δημοσιογράφοι, εντός παρενθέσεως μυστικές υπηρεσίες της Τουρκίας, με ιδιωτικό ελικόπτερο και αφήνουν, βγάζουν την ελληνική σημαία του Διακομιχάλη, του Δημάρχου, και βάζουν την τουρκική στα ανατολικά ίμια. Μία μέρα μετά, 28 του μηνός, 31 υπενθυμίζω είναι το αποκορύφωμα της κρίσεως, φτάσαμε ήδη 28 τώρα, ένα περιπολικό του ναυτικού μας υποστέλει την τουρκική και υψώνει την ελληνική σημαία. Αφού ειδοποιεί τον ναυτικό διοικητή Αιγαίου. Και εγκρίνει και ο Αγέν, λαμβάνει γνώση και ο ΑΓΕΘΑ και ενημερώνει και τον Αρσένη που είναι υπουργός άμυνας. Άρα όλοι αυτοί το ξέρουν και επιδοκιμάζουν την κίνηση. 28 του μηνός αυτά. Συγκαλείται το ΣΑΓΕ την ίδια μέρα πρωινές ώρες. Μέσα εκεί λοιπόν λένε να αυξηθεί η ετοιμότητα χωρίς όμως αυξημένη παρουσία για να μην κλιμακώσουμε. Να βγάλουμε ένα άγημα πάνω στην ανατολική ίμια που βάλαμε τη σημαία τη δική μας πλέον για να φυλάμε τη σημαία. Όχι όμως την ημέρα για να μην θεωρηθεί ότι προκαλούμε και ότι κλιμακώνουμε, αλλά μόνο το βράδυ, το πρωί να τη φυλάμε με περιπολικά. Αυτά γινόταν τότε. Ο Λιμπέρι ζητά φύλαξη από κομμάντο του στρατού. Ο αρχηγός στρατού προβάλλει κάποιες αδυναμίες και λέει: δεν μπορώ, αδυνατό κλπ. Και έτσι στρέφεται στους βατραχανθρώπους ο Λιμπέρι και φέρνει βατραχανθρώπους. Προχωράμε. Ενημερώνεται ο υπουργός άμυνας και ο υφυπουργός ενημερώνουν στρατιωτικούς συντάκτες. Χωρίς να προσκληθεί ο ΑΓΕΘΑ. Τι διακρίνουμε εδώ, μια ψυχρότητα, έτσι, μια ψυχρότητα στις σχέσεις και μια απομόνωση. Δεν τα λέμε όλα, λέμε κάποια. Αποβιβάζονται οι βατράχα άνθρωποι στην ίμια και τη φυλάνε. Βραδινές ώρες ο Πάγκαλος ενημερώνει, προσέξτε, τους πρέσβεις των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ουδέποτε ο Πάγκαλος ζήτησε και στις Βρυξέλλες όταν πήγε μετά, δεν ζήτησε ποτέ αλληλεγγύη, δεν ζήτησε ποτέ στήριξη. Τους ενημέρωσε.
Ενώ είμαστε μέλος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε αυτό το αίρισμα, ουδέποτε χρησιμοποιήθηκε. Το ΚΙΣΕΑ, 29 του μηνός, δεν έχει ακόμα συνεδριάσει. Δεν έχει συνεδριάσει. Και δεν δίνονται πολιτικές προθέσεις προς τη στρατιωτική ηγεσία που λέγαμε πριν ότι πρέπει η πολιτική ηγεσία να λέει προθέσεις. Δεν δίνει προθέσεις. Αναλαμβάνει η επιχειρησιακή διοίκηση. Ο ΑΓΕΘΑ, προχωράμε, συγκαλείται το ΣΑΓΕ. Ο ΑΓΕΘΑ αποδεσμεύει, αναγκάζεται και αποδεσμεύει εθνικούς κανόνες εμπλοκής επίπεδου ΚΙΣΕΑ, αλλά αφού δεν συγκαλείται το ΚΙΣΕΑ, αναγκάζεται ο ΑΓΕΘΑ να αποδεσμεύει εθνικούς κανόνες εμπλοκής που είναι του ΚΙΣΕΑ, προκειμένου τα πλοία να έχουν κάτι να αντιδράσουν αν τους συμβεί κάτι. Οι εθνικοί κανόνες εμπλοκής, ανοίγω μια παρένθεση εδώ, είναι ένα εργαλείο με το οποίο η πολιτική ηγεσία μπορεί να διαχειρίζεται την κρίση. Δηλαδή τι είναι? Είναι ένα βιβλίο το οποίο έχει μέσα, ξέρω εγώ, 300 κανόνες, σκεφτείτε κάτι τέτοιο, οι οποίοι στην αρχή μιας κρίσεως, στην ειρηνική περίοδο, ας πούμε, έτσι, στην ειρηνική περίοδο, όλοι αυτοί οι κανόνες είναι δεσμευμένοι. Κανείς δηλαδή των ενόπλων δυνάμεων δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποιον από τους κανόνες αυτούς. Είναι όλοι κλειδωμένοι. Τώρα, αν θέλει να κλιμακώνει σταδιακά μια κυβέρνηση την κρίση, τότε μπορεί σταδιακά να αποδεσμεύει μια σειρά τέτοιων κανόνων εμπλοκής, προκειμένου και ή να τους καταργεί. Άρα στην ουσία είναι το χαλινάρι μέσω των οποίων κλιμακώνει και αποκλιμακώνει η πολιτική κυβέρνηση μια κρίση. Αυτοί είναι οι κανόνες εμπλοκή. Και τι είναι αυτή στην πράξη? Παράδειγμα, αν εμένα πάει, είμαι στη θάλασσα και βλέπω έναν που έρχεται να με εμβολήσει, έχω δικαίωμα να του ρίξω και να τον βουλιάξω με πυροβόλο πριν με φτάσει? Πρέπει να τον εμβολήσω κι εγώ? Πρέπει να φύγω? Τι πρέπει να κάνω? Αν με εγκλωβίζει με το ραντάρ, που σημαίνει ότι μπορεί να μου φύγει, να φύγει και ένας πύραυλος μετά και να μου έρθει, εγώ τι θα κάνω? Αυτά λοιπόν μέσα υπάρχουν οι κανόνες που λένε, αν συγγίνει αυτό, εσύ κάνεις αυτά. Αυτοί είναι οι κανόνες εμπλοκής. Τέτοιοι κανόνες λοιπόν, οι πιο σοβαροί, αποδεσμεύονται από το ΚΙΣΕΑ. Το ΚΙΣΕΑ δεν συνεκλήθη ποτέ. Άρα αναγκάστηκε ο ΑΓΕΘΑ κάποιους από αυτούς να τους πάρει και να τους ενεργοποιήσει ο ίδιος, γιατί τα πλοία ήταν απροστάτευτα. Όχι τα πλοία, και ο στρατός σειράς και η αεροπορία. Έπρεπε να έχουν κανόνες. Προσέξτε αυτό εδώ το σημείο. Είχαμε τον Άβαρχο, τον κύριο Λιμπέρη, κύριε Ναύαρχε, εδώ πέρα το 2010, και αυτό μας έλεγε εδώ σε αυτή την αίθουσα, ότι ζητούσε απεγνωσμένα ενεργοποίηση των κανόνων εμπλοκής από την τότε πολιτική, νεοεκλογής πολιτική ηγεσία, και αυτή έλεγε τι είναι αυτό. Δηλαδή μπορεί να είσαι σε τακτικά πλεονεκτική θέση, μπορεί να είσαι πιο εκπαιδευμένος, να είσαι πιο έτοιμος, να είσαι σε όλα να υπερτερείς, αλλά να πας αύτανδρος. Γιατί ποτέ δεν θα σου επιτρέψει, δεν θα σου δώσει πράσινο φως, αφού δεν σου αποδέσμευσε τον αντίστοιχο ΕΚΕ, η πολιτική σου ηγεσία. Άρα λοιπόν, η ουδέη πολιτική ηγεσία προς την οποία στρέφεσαι για να σου αποδεσμεύσει τους κανόνες, αγνοεί την ύπαρξή τους. Λέει, τι είναι αυτοί οι κανόνες? Έτσι. Λοιπόν, το ΓΕΘΑ λοιπόν προτείνει στον ΙΠΕΞ, προσέξτε αυτό, έχει ενδιαφέρον αυτό το δεύτερο, διαβάστε αυτή την πρόταση εδώ, προτείνει στο ΙΠΕΞ, εν όψη, τώρα είμαστε δύο μέρες πριν το αποκορύφωμα, έτσι. Λέει στο ΙΠΕΞ λοιπόν μια άμεση συνάντηση να συζητήσουν σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Και το ΙΠΕΞ προτείνει στην απάντησή του η σύσκεψη να πραγματοποιηθεί στις 8 Φεβρουαρίου, έτσι, λόγω φόρτου εργασίας. Λόγω φόρτου εργασίας, παιδιά. Λοιπόν, προχωράμε. Προχωράμε. Νέα ρηματική διακοίνωση. Προσέξτε, από εκεί το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας της Τουρκίας κάθε δεύτερη μέρα συνεδριάζει. Και 29 του μηνός παίρνει την απόφαση για την απόβαση στη Δυτική Ήμια. 29. Ο Σιμίτης εκείνη την ώρα, 29 του μηνός, για να μην σας καθυστερώ με τα κείμενα, ο Σιμίτης 29 του μηνός βγάζει μια ανακοίνωση επιθετική στην ουσία. Λέει, εμείς έχουμε και τα μέσα και τη βούληση να μην δώσουμε σπιθαμή, εδάφους και να μην θυγούν τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Αυτή είναι μία όψη του νομίσματος. Λίγες ώρες μετά, λέει στον Υπουργό Εξωτερικών και στον Υπουργό Άμυνας, βγείτε και κάντε δηλώσεις για αποκλιμάκωση. 29 του μήνου το βράδυ δεσμεύεται στον Κλίντον ο Σιμίτης ότι δεν θα χρησιμοποιήσει πολιτική, στρατιωτική βία. Αυτά δεν τα ξέρει ο ΑΓΕΘΑ.
και δεν ενημερώνεται για αυτά. Ότι απ' τη μία η χώρα μας έχει δεσμευτεί να μην χρησιμοποιεί στρατιωτική βία και απ' την άλλη ο άλλος εκεί πέρα έχει απέναντι αυτά που γίνονται και πασχίζει να δει τι θα κάνει. Έτσι. Βράδυ 29η, το Κησέα δεν έχει συνέλθει. Ποτέ. 30 του μηνός, στην κρίση δηλαδή στο αποκορύφωμα, έρχεται ο Διευθυντής Στρατιωτικού Γραφείου της Προεδρίας της Δημοκρατίας, ο Ναύαρχος Λαμπύρης τότε, ήταν στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, για ενημέρωση από τον ΑΓΕΘΑ, γιατί ως τότε η Προεδρία της Δημοκρατίας δεν έχει ενημερωθεί για τίποτα. Και επειδή ανησυχεί από εκεί, στέλνει τον επικεφαλής Στρατιωτικού Γραφείου στον ΑΓΕΘΑ να του πει τι γίνεται. 30 του μηνός βγαίνει ο στόλος υπό πλήρη τηλεοπτική κάλυψη. Κανένας έλεγχος στα ΜΜΕ. Βγαίνουν τα πλοία και είναι και ο κάθε Βερίκιος, ας πούμε, τώρα παίρνει αυτό ταινία και λέει, ξέρω εγώ, και τώρα φεύγει η φρεγάτα αυτό και πάει εκεί. Και τώρα πάει το υποβρύχιο, έτσι. Αυτό το έβλεπε όλος ο πλανήτης. Άλλη μία παράμετρος προς αποφυγή. Και βεβαίως ουδέποτε όλα αυτά τα πλοία πήγαν στην περιοχή των ημείων, εννοείται, οι εντολές ήταν σαφείς, έπρεπε απλώς να φύγουν, ώστε αν γίνει κάτι να μην εγκλωβιστούν στον άφταθμο, να είναι έξω. Και βγήκαν για ασκήσεις στο κεντρικό Αιγαίο, όχι στην περιοχή των ημείων, όπου σε όλη τη διάρκεια της κρίσεως φρόντισαν να υπάρχει η ίδια περίπου αναλογία των μεν και των δε. Έκαι όμως κατάλληλοι δεν υπήρξαν. Δηλαδή, τις δύο τελευταίες μέρες παραβιάζοντο τα χωρικά μας ύδατα στα ίμια, μπαίναν δηλαδή τα τουρκικά πλοία μέσα και δεν υπήρχε κανόνας εμπλοκής δικός μας πώς θα αντιμετωπιστεί αυτό. Παρά μόνο τους λέγανε, ναι, απλώς προειδοποιήστε τους ότι είναι σε ελληνικά χωρικά ύδατα, τίποτα άλλο. Και ήταν εκεί 2-24 ώρα στις 500 γιάρδες, 500 μέτρα από τα ίμια και κανείς δεν μπορούσε να κάνει κάτι. Και γυρνούσαν γύρω-γύρω σαν τους Ινδιάνους οι δικές μας φρεγάτες με τις τουρκικές. Μόνο αγκαλιά δεν ήρθανε, γύρω-γύρω από τα ίμια, μέσα στα χωρικά μας ύδατα. Έγινε μια σύσκεψη εδώ πέρα, ζήτησε ο Λιμπέρης έκαι 30 του μηνός το βράδυ, τον επιτιμήσανε, για να μην πω τον έβρισαν κιόλας, και ο Πρωθυπουργός είπε να μείνουν τα πράγματα ως έχουν, παραβιάσεις χωρικών υδάτων, διατάσσεται το ίδρα που είναι στην σανατοϊκή αποστολή να γυρίσει πίσω και αυτό είναι πολιτικό μήνυμα. Και 30 του μηνός, βράδυ εκεί της κρίσεως, γίνονται και προγραμματικές δηλώσεις, γιατί η κυβέρνηση τότε γι' αυτό ζούσανε, έτσι, για τις προγραμματικές δηλώσεις της νέας κυβερνήσεως στη Βουλή. Και ο ΙΠΕΞ απεμπολεί μόνος του ένα δικαίωμα που είχαμε μια κρίση και ίσως παρουσιαζόταν μια ευκαιρία της επεκτάσεως των χωρικών υδάτων. Όμως δηλώνει από βήματος ότι δεν θα ασκηθεί το δικαίωμα επεκτάσεως των χωρικών υδάτων αυτή τη χρονική περίοδο. Άρα λοιπόν οι άλλοι ξέρανε πλέον ότι εμείς δεν πρόκειται να επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα. Μέτρα συναγερμού. Έρχεται ο σταθμάρχης της CIA στην ΑΕΠ και τη λέει ο Τένετ και προτείνει τη λύση της διπλωματίας, το καθεστώς το προηγούμενο δηλαδή το Άντε που λέει αυτό. Εδώ δεσμεύεται στον Κλίντον ο Σιμίτης για μη χρήση βίας. Μιλάνε όλοι με όλους αλλά χωρίς συντονισμό οι δικοί μας. Εδώ ζητάει, είπαμε, μερικά πράγματα και έρχεται με γεμάτος πληροφορίες ο διοικητής της ΑΕΠ και δεν τον δέχεται ποτέ ο Πρωθυπουργός, τον έχει σε ένα προθάλαμο να περιμένει. Ο Βασιλικόπουλος. Και τον δείχνει στο... Ναι. Τέλος πάντων γίνεται ό,τι γίνεται. Όλα τα πλοία είναι δίπλα στα ίμια, βγαίνει και το άγημα των Τούρκων πάνω των βατραχανθρώπων στη δυτική ίμια. Πλέον, επιβεβαιώνεται και μετά την επιβεβαίωση ρωτάει ο Πρωθυπουργός τι μέλη γενέστε και ο ΑΓΕΘΑ του είπε
υπάρχει η λύση του ναυτικού βομβαρδισμού, υπάρχει η λύση της ανακαταλήψεως και υπάρχει και η λύση του αεροπορικού βομβαρδισμού ή συνδυασμού αυτών. Και του λέει ο Σιμίτης, μπορείς σε 45 λεπτά να την ανακαταλάβεις ανέμακτα, χωρίς να ανοίξει ρουθούνη. Λέει, όχι, δεν μπορώ. Οκ, απεμπλοκή. Και έτσι φύγανε τα πλοία, οι σημαίες, και έκτοτε παραμένουν τα ίμια γκρίζα. Αυτή είναι περίπου η κατάσταση εκεί. Αυτές είναι οι λεπτομέρειες της τουρκικής, της τελικής φάσεως, που δεν χρειάζεται να πούμε. Σηκώθηκε το ελικόπτερο για αναγνώριση και ξέρουμε όλοι ότι έπεσε. Συμπεράσματα. Όπως είπα και πριν, ευρεία δημοσιότητα αξιοποίησης των βραχονισίδων που προκάλεσε την τουρκική αντίδραση. Μιλάω για την κίνηση Μπετενιώτη. Δεν εντοπίστηκε η κρίση, αλλά και όταν αυτό συνέβη υποβαθμίστηκε. Ο τουρκικός αντικειμενικός σκοπός που ήταν τι, να αμφισβητηθεί το status quo του Αιγαίου και να γίνουν γκρίζες ζώνες, επετεύθη. Το πέτυχε. Η ελληνική αποτροπή δεν έπεισε. Η στρατηγική η δική μας βασίστηκε στην Αμερική, αλλά δεν πέτυχε. Ο πιθαναγκασμός των Τούρκων, ναι. Η ελληνική αναντιστοιχία προθέσεων και διπλωματικών στρατηγικών κινήσεων, υποτιμήθηκε η κρίση εξ αρχής. Και βέβαια, όταν ξεκινάς μια κρίση με σκοπό να την αποκλιμακώσεις, τότε δεν πείθεις κανέναν απέναντι ότι έχεις αποφασιστικότητα και ότι κάτι θες να κάνεις. Γιατί αποδυναμώνεις ό,τι άλλο έχεις χτίσει. Αριθμητικά υπέρτερες οι ένοπλες δυνάμεις της Τουρκίας. Δεν αισθάνθηκε την πίεση του διεθνούς παράγοντα η Τουρκία. Ουδέποτε συνεκλήθη το ΚΙΣΕ. Ανακλαστικές οι αντιδράσεις οι ελληνικές. Ελλειπής αξιοποίηση διπλωματικών και γεωπολιτικών ερισμάτων. Μη αγαστές σχέσεις μεταξύ κορυφαίων στελεχών της, της κυβερνήσεως. Ξέρετε ότι τότε ήταν το πατριωτικό Πασόκ, ήταν το εξυγχρονιστικό Πασόκ. Μέχρι πριν λίγες μέρες ήταν αντίπαλοι στην μάχη για την Πρωθυπουργία. Ο ένας ήταν υπουργός άμυνας, ο άλλος πρωθυπουργός. Δεν ήταν καλές οι σχέσεις. Όπως επίσης και ο Λιμπέρης δεν είχε καλές σχέσεις με κάποιους από την κυβέρνηση. Αυτό όλο συντελεί. Λοιπόν, είναι πολλά τα συμπεράσματα, αλλά η τουρκική πλευρά είναι αυτή που δούλεψε μεθοδευμένα και πέτυχε. Αλλά θα σταθώ εδώ και περιμένω να συζητήσουμε πάνω σε αυτά, γιατί όπως δεν θέλω να μιλάω πολύ για τα συμπεράσματα, γιατί μπορεί να φύγουμε το βράδυ από εδώ ή το πρωί. Οπότε σταματώ εδώ και περισσότερο ίσως έχει αξία να ακουστούν δύο ερωτήσεις ή δύο σχόλια. Και ευχαριστούμε πολύ κύριε Ναύαρχε. Ναι. Και πραγματικά δικαιώνει τον τίτλο του Ανοιχτού Πανεπιστημίου Κατερίνης, η Σχολή Γονέων, με αυτές τις τόσο υψηλού επίπεδου αναλύσεις, όπως αυτή την οποία παρακολουθήσαμε. Θερμά σας ευχαριστούμε. Και μια που έχουμε τον ταξίαρχο της 24ης τεθωρογισμένης της ταξιαρχίας, τον παρακαλέσουμε να σας δώσει το επαιτειακό μας λεύκομα, το οποίο βγάλαμε πριν λίγες μέρες για τα 30 χρόνια, και να σας το δώσει έτσι να το έχετε. Και όποιος δεν το έχει, υπάρχει έξω, τιμάται μόνο 10 ευρώ, είναι πράγματι στο κόστος, είναι όλη η ιστορία της Σχολής Γονέων, πρέπει όλοι να το έχετε, θα δείτε όλους τους ομιλητές, 630 οι οποίοι περάσανε στα 30 χρόνια και είναι όλη η ιστορία μας και είμαστε περήφανοι για αυτή την έκδοση. Ελάτε κύριε Ταξιάρχη. Και από τη Σχολή Γονέων να σας δώσουμε το δικό μας αναμνηστικό. Η σημερινή εκδήλωση
έγινε σε συνδιοργάνωση με τον Δικηγορικό Σύλλογο Κατερίνης και μπορούμε να προχωρήσουμε στις ερωτήσεις. Παρακαλώ πολύ. Ο κύριος Χαρίσης. Έλα Γιάννη στο μικρόφωνο για να... Ωραία, ωραία. Ναι. Εις γνώση πάντα ότι η κρίση, όπως είχα πει και στην αρχή στη θεωρία, είναι μοναδική κάθε φορά. Δεν υπάρχουν συνταγές για την κρίση. Αυτό όμως που πρέπει πρώτα να καταλάβουμε είναι να δούμε τι θέλει ο αντίπαλος από εμάς και μέχρι πόσο μακριά είναι διατεθειμένος να πάει. Στη συνέχεια πρέπει να δούμε εμείς ποια μέσα θα χρησιμοποιήσουμε για να αντιμετωπίσουμε την κρίση. Μας φτάνουν τα διπλωματικά? Μπορούμε δηλαδή να καθαρίσουμε μόνο με τις συμμαχίες μας? Πιθανόν όχι. Τι άλλο να βάλουμε? Να βάλουμε οτιδήποτε άλλο πλην στρατιωτικών? Αν χρειάζονται στρατιωτικά, σε ποιο βαθμό? Μέχρι πού? Έτσι, είναι διακύβευμα. Για μένα δεν υπήρχε θέμα. Για μένα το θέμα ήταν καθαρά εθνική κυριαρχία. Ο άλλος σου λέει καθαρά ότι ένα κομμάτι εδάφου σου είναι δικό μου. Επειδή είναι νησί δηλαδή, έχει διαφορά από το αν σου το έλεγε στον Εύρο? Είναι το ίδιο ακριβώς. Σου λέει κύριε, αυτό το πράγμα εδώ δεν είναι δικό σου, είναι δικό μου. Και το διεκδικώ. Αυτό το πράγμα, εάν θες να είσαι σοβαρός, πρέπει να δείξεις τέτοια αποφασιστικότητα που να μην ξανατολμήσει να το ξανασκεφτεί. Δηλαδή, έκτοτε βλέπετε ότι υπάρχει γκριζάρισμα πλέον. Δηλαδή δεν μπορείς να πας εκεί, δεν μπορεί να πάει ο ψαράς, δεν μπορεί να πάει κανένας. Λοιπόν, ή χτίζεις αποτρεπτική φήμη, ακόμα και αν αυτό σημαίνει κάποια θυσία, ή όχι. Εάν πάλι, πάμε σε υποθετικό επίπεδο τώρα, ο ένας είναι Δαβίδ και ο άλλος Γολιάθ, οπότε κάθε κίνησή σου προς το Γολιάθ είναι σαν να χτυπάς γροθιά στα μαχαίρια, τότε ενδεχομένως μπορείς να αλλάξεις στρατηγική και να κάνεις μια κίνηση διπλωματικο-συμμαχικο-κατευναστική, ας πούμε, αλλά όχι ως πάγια και διαρκή πολιτική στρατηγική επιλογή, αλλά ως προσωρινή, μέχρι να ανακτήσεις δυνάμεις και μέχρι να φτάσεις στο σημείο πλέον να γίνεις πάλι αποτρεπτικός. Δηλαδή, ναι, κάποιες φορές δεν μπορείς να είσαι και... ναι, δεν μπορείς να είσαι, πώς το λένε, μισότρελος, να μην βλέπεις, ας πούμε, ότι πας να καταστραφείς. Ασφαλώς, όταν δεις κάτι τέτοιο, θα πεις κάτι συμβιβαστικό, μια πίστοση χρόνου, θα κερδίσεις χρόνο στην ουσία, αλλά όχι θα κερδίσεις χρόνο για να το κάνεις αυτό σταθερή πολιτική σου, αλλά θα κερδίσεις χρόνο για να ενεργοποιηθείς. Για να ενεργοποιηθείς. Το Ισραήλ, για παράδειγμα, ξέρει ότι κινδυνεύει. Ξέρει ότι απειλείται. Έτυχε να πάω 2 φορές από εκεί. Θα δείτε κάτι 16χρονα κοριτσάκια με κάτι γηλιούς που ζυγίζουν 18 κιλά και 20 ο καθένας, να ανεβαίνουν με το όπλο επώμου και το γηλιό στην πλάτη, στα λεωφορεία, από εδώ, από εκεί κλπ. 16χρονα κορίτσια, 17. Αυτός ο λαός ξέρει ότι απειλείται. Εμείς απειλούμαστε. Μόνο που δεν το ξέρουμε. Έτσι. Μόνο που δεν το ξέρουμε. Αυτό είναι το θέμα. Αυτή είναι η διαφορά μας. Και κάτι πρέπει να γίνει πάνω σε αυτό πριν είναι αργά. Πρέπει λοιπόν ο κατευνασμός δεν απορριπταίος ως στρατηγική. Το έκανε και το Βυζάντιο. Για να επικεντρωθεί στον κυρίο στόχο του, έκανε κατευναστική πολιτική σε δευτερεύοντες. Έδινε καμιά πριγκίπισσα να παντρευτεί, τους έκανε Βυζαντινούς, τους έβαζε μέσα, τους έδινε και καμιά λίρα. Αλλά αυτό όχι επί Μακρόν. Έτσι, δεν μπορεί να είναι ο κατευνασμός ως σταθερή στρατηγική επιλογή, είναι καταστροφικός. Γιατί δεν έχει κόκκινες γραμμές, δεν ξέρει ο άλλος ποια είναι η κόκκινη γραμμή σου, μονίμως θα πηγαίνεις πίσω στο κατευνασμό. Γι' αυτό, αυτό είναι προσωρινό μέτρο, μέχρι να ανακάμψεις. Βλέπετε καμία κίνηση ανακάμψεως? Ένα θα σας πω. Το 2009 οι δαπάνες για την άμυνα ήταν 6,5 δις. Σήμερα είναι κάτω από 3. Τουρκικές. Επισήμως 13 δις το χρόνο, ανεπισήμως ξέρουμε όλοι ότι είναι πάνω από 18 δις. Αυτό το πράγμα...
αυτό το πράγμα τώρα μεγαλώνει τη διαφορά ισχύως, έχουν πάει σε άλλα επίπεδα και το κυριότερο, τροφοδοτούνται 65% από τη δική τους αμυντική βιομηχανία, η οποία παράγει πλέον δορυφόρους, πυράβλους, βαλιστικούς πυράβλους, robotics, τα πάντα. Και βλέπετε λοιπόν ότι... Και ακόμα και τώρα, προσέξτε, δεν θέλω να φέρω την καταστροφή, ακόμα και τώρα υπάρχουν λύσεις. Το θέμα είναι ποιος θα ενσκύψει σε αυτές. Και προτάσεις υπάρχουν. Προσωπικά, ας πούμε, έχω γράψει, έχω μια πρόταση γύρω στις 100 σελίδες, η οποία είναι εφικτή. Μπορείς πλέον με τη γεωγραφία σου και την τεχνολογία της σύγχρονη να ανεβάσεις πολύ τον πύχη της αποτροπής. Έτσι που να μην ο άλλος να σκεφτεί πολύ, να σκεφτεί πολύ πριν κάνει το επόμενο βήμα. Το θέμα είναι ποιος ανησυχεί, ποιος ενδιαφέρεται και ποιος τρέχει γι' αυτό. Φοβούμαι ότι μέχρι στιγμής δεν έχω δει τέτοια δείγματα. Ναυάρχε μου, καλώς όρισες στην πόλη μας. Η Αλβελέρ σε μία ομιλία της παλιά είπε ότι ο Μέγας Αλέξανδρος έβγαλε την Ελλάδα εκτός συνόρων, έβγαλε τους Έλληνες εκτός συνέρων, αλλά οι Έλληνες δεν γύρισαν ποτέ πίσω. Πολύ σημαντικό αυτό. Έχουμε μεγάλο πρόβλημα μετά το θάνατο του Καποδίστρια όσον αφορά στην οργάνωση του κράτους. Αυτή τη στιγμή στην παγκόσμια οικονομία αυτό που μετράει είναι η πολεμική ισχύ. Οι πολεμικές βιομηχανίες είναι αυτές οι οποίες καθορίζουν την πολιτική των κρατών και την ηθική των κρατών. Είδαμε πρόσφατα ότι ο Τραμπ συγχώρεσε τους Σαουδάραβες γιατί του δώσανε 110 δισεκατομμύρια να παράγουν όπλα. Και σου λέει πήραμε 600.000 θέσεις εργασίας. Μπορούμε να την μπορέσουμε εμείς, ο διεθνής δικαστής, να την μπορέσουμε τους Σαουδάραβες επειδή σκότωσαν τον Κασόκη. Αυτά τα πράγματα είναι πάρα πολύ επικίνδυνα. Και σε αυτό πρέπει να προβληματιστούμε και να μοιάσουμε το Ισραήλ. Να μιμηθούμε το Ισραήλ. Οι Ισραηλίτες στον πόλεμο του 67 σε 5 ημέρες μαζέψανε 500 εκατομμύρια δολάρια, πήραν αεροπλάνα και κάψανε τους Άραβες. Οργανωθήκανε. Πρέπει και αυτό να το κάνουμε και εμείς. Και εγώ πιστεύω ότι επειδή δεν έγινε ποτέ το Συμβούλιο Ασφαλείας, εσείς οι οποίοι έχετε τα καλόνια, οι οποίοι έχετε τη γνώση και την εμπειρία και τη σοφία, τα έχετε. Δεν θα σας αφαιρέσει κανένας, τα πήρατε με υδρότα και με αίμα και τα έχετε. Πρέπει να γίνει ένα άτυπο συμβούλιο και πρέπει επιτέλους να τα μάθει αυτά όλος ο κόσμος και να γίνει και ένας έρανος. Πολλοί Έλληνες πιστεύω ότι αν τους προτρέψετε θα δώσουμε λεφτά και θα συγκεντρώσουμε χρήμα. Ο ελληνικός λαός και διαλυμένος σε όλο τον κόσμο μπορεί να δώσει πολύ περισσότερα χρήματα και από το Ισραήλ. Αρκεί κάποιος να τους οργανώσει. Πρέπει να κάνουμε μια φιλική εταιρεία ακόμα. Είμαστε υποσκλαβιά. Το 1909 και το 1910 έγιναν αυτοί οι έρανοι, πήγανε φιλέλληνες στην Αμερική και εδώ στην Ελλάδα. Αυτό πρέπει να γίνει και τώρα, πριν είναι αργά. Και αυτό μόνο το κάνετε μόνο εσείς. Κανένας άλλος. Χρειάζεται δυστυχώς πολιτική βούληση για αυτά τα θέματα. Μην περιμένετε από αυτούς. Είπαμε. Και το λόγιο είναι ότι ήδη αναφέρθη το 1910. Στέκομαι σε αυτό. Έτσι, το νέα γενναία, το κεραυνό, αυτά τα πήραμε αυτά, από τις δωρές. Υπενθυμίζω ότι το 1910 είμαστε υποδιεθνή επιτήρηση πάλι οικονομικά. Είμαστε πτωχευμένοι και τότε. Και παρόλα αυτά, μπόρεσε το 1910 και ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβασή σας. Μπόρεσε λοιπόν το 1910 ο Βενιζέλος, αλλά για να μην αδικήσουμε και τους προηγούμενους, από το 1907 άρχισε η αναβάθμιση των ενόπλων δυνάμεων, ο Βενιζέλος την αποκορύφωσε γιατί. Γιατί έβλεπε τα σημάδια. Κυβερνάνες τι προβλέπειν. Έβλεπε τα σημάδια. Έβλεπε τον πόλεμο να έρχεται στα Βαλκάνια. Και έκανε ό,τι μπορούσε ο άνθρωπος σε 2 χρόνια μέσα και βρεθήκαμε τελικά να είμαστε πολύτιμοι για τη συμμαχία των Βαλκανίων. Αλλιώς θα είμαστε ακόμα απ' έξω και θα ψαχνόμαστε. Μέχρι τη Θεσσαλία θα είμαστε. Ούτε. Έτσι. Λοιπόν, αυτή είναι η διαφορά. Τα ίδια έγιναν, για μια και είναι και πρόσφατη 28 Οκτωβρίου, πρέπει να πούμε, και για το Μεταξά. Εγώ προσωπικά είμαι φανατικός λάτρης της δημοκρατίας. Ενσυνείδητος. Και κατά συνέπεια δεν συμφωνώ με το καθεστώς διακυβερνήσεως Μεταξά. Εν τούτης, πρέπει να είμαι ακριβοδίκαιος. Και να πω ότι ο Μεταξάς ετοίμαζε την Ελλάδα επί 4 χρόνια. Δηλαδή από το 36 στο 40 δαπάνησε 17,5 δισεκατομμύρια δραχμές ποσών πενταπλάσιο από αυτό που είχε δαπανηθεί τα προηγούμενα 12 χρόνια.
Αυτός ήταν ο μεταξές. Και αν δει κανείς αναλυτικά τι έκανε εκτός από τη γραμμή μεταξέ, 100 τόσα αεροπλάνα, 4 εντοπιλικά, οχύρωσε όλο το Σαρονικό, τις ακτές. Το 40 μας βρήκε για τα μέτρα της εποχής εκείνης, που από όσο μπορούσαμε δηλαδή, πολεμοφόδια, ορίγματα, καύσιμα, εφοδιασμοί, όλα αυτά σε 4 χρόνια. Και ούτε την περίοδο εκείνη η Ελλάδα ήταν οικονομικά εντάξει. Ίσα-ίσα, ακόμα δεν είχε βολέψει το 1,5 εκατομμύριο πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία. Και εντούτοις μπόρεσε ο άνθρωπος με εράνους, με το ένα μετάλλο και έκανε αυτό που μόλις εισηγήθηκε και ο εκλεκτός εδώ ακροατής μας. Λοιπόν, αυτή είναι η διαφορά πολιτικής βούλης στην οποία λέω εγώ. Νιώθεις, αισθάνεσαι ότι κινδυνεύεις και κάτι πρέπει να κάνεις γι' αυτό. Το Ισραήλ, παρά το γεγονός ότι παίρνει πάρα πολλά χρήματα από την Αμερική ετησίως, παρόλα αυτά, όταν πήγα εγώ το 5 προσκεκλημένος εκεί ακόμα εν ενεργεία στο Ισραήλ, στο αεροδρόμιο μου σύστησαν ένα πλοίαρχο που μόλις γυρνούσε από το Παρίσι. Και μετά τις συστάσεις μου εκμυστηρεύτηκε ότι είχε πάει εκεί για να αντλήσει χρήματα από την εβραϊκή κοινότητα της Γαλλίας για επιπλέον προϋπολογισμό άτυπο στις ένοπλες δυνάμεις, το ναυτικό τους. Βλέπετε. Ο κύριος Σταρενίδης. Και μετά ο κύριος Ζησιμόπουλος και μετά η Τριανταφυλιά. Πηγαίνετε από εκεί. Αγαπητέ Πρόεδρε του Ινστιτούτου, τονίζω ιδιαίτερα του Ινστιτούτου Μελετών. Δίνω μεγαλύτερη σημασία στη σημερινή σας ιδιότητα παρά στην προηγούμενη. Μας δώσατε μία εικόνα της σημερινής κατάστασης, έστω και αν δεν μπορέσατε να το κάνετε όταν ήσασταν εν ενεργεία. Η οποία εικόνα ταιριάζει απόλυτα με την προηγούμενη εικόνα που έχει συμβεί στα Ίμνια. Είναι παρομοιότυπα και οι δύο εικόνες. Ήθελα να σας τονίσω το εξής. Ο πόλεμος δεν γίνεται μόνο για να κατακτηθεί ένα έδαφος. Και τι κρύβεται πίσω από το έδαφος. Και οι πληροφορίες λέγανε ότι στα Ίμνια υπάρχει το όσμιο, επίσης στα Φόκλαν υπάρχει πετρέλαιο. Αυτά ίσως πρέπει να τα τονίσουμε και αυτά. Αυτό ήθελα να σας πω και κάτι ακόμα. Μήπως μπορείτε σαν Ινστιτούτο να ενημερώσετε την παρούσα κυβέρνηση πώς πρέπει να χειρίζονται τα θέματα αυτά. Θα είναι πολύ χρήσιμη η δική σας συμβουλή. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Να δεχτούμε και άλλες ερωτήσεις γιατί πέρασε για να απαντήσετε συνολικά. Ο κύριος Ζησιμόπουλος. Βεβαίως. Απόστρατος του πολεμικού ναυτικού. Ο κύριος Ναύαρχος και εγώ ήμουν στο τάφι Κάπα Σιμιντζόπουλος. Ωραία. Μας είχε πει ο κύριος Κωσταράκος ότι περισσεύουν 300 δις στην Ευρώπη για εξοπλισμούς. Από αυτά θα γίνουν 21 εξοπλιστικά προγράμματα που θα είναι στην παραγωγή με κάποιες χώρες. Η Ελλάδα πέτυχε να συμμετέχει σε 14 από αυτά. Αυτό μας το είπε πριν 1,5 χρόνο. Από τότε εγώ δεν ξέρω κανένα πρόγραμμα που να υπάρχει στην παραγωγή. Αν ξέρετε, πέστε μας. Ωραία. Τρίτα φιλιά. Καταρχάς, σας συγχαρώ για την ομιλία σας. Ευχαριστώ. Επειδή πονάει πολύ όλο αυτό το θέμα και δεν είναι μόνο τα Ίμια, χάσαμε Κύπρο, χάσαμε την πόλη, χάσαμε Μικρά Ασία, τον Πόντο. Τα είπα στην αρχή. Ναι, χάσαμε όλα αυτά που χάσαμε. Και επειδή είπατε ότι υπάρχουν προτάσεις και πρέπει να μαθαίνουμε από τα λάθη μας. Και ο ίδιος έχετε ασχοληθεί με αυτό το κομμάτι. Όταν καταρχάς έχετε κάνει κρούση, δηλαδή στο κομμάτι της πολιτικής ηγεσίας, γιατί ξέρουμε πολύ καλά ποιες είναι οι ιδέες τους και ότι δεν πολύ ενδιαφέρονται για τα εθνικά μας θέματα. Κάνετε προσπάθεια στο τομέα αυτό, γίνεται προσπάθεια. Το ένα που θέλω να ρωτήσω είναι αυτό. Και το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι αν πραγματικά υπάρχει αδιαφορία, επειδή βλέπουμε ότι οι Τούρκοι συνέχεια κλιμακώνουν και δεν είναι αστείο, θα πρέπει δηλαδή αυτά που είπατε εδώ σε εμάς, και δεν σας άκουσα και από την αρχή, όλα όσα είπατε ήταν εξαιρετικά,
Αλλά πρέπει αυτά τα πράγματα να βγουν προς τα έξω. Και επειδή όλοι έχουμε το χρέος μας, όλοι έχουμε χρέος από όπου και να βρισκόμαστε, να ενημερώνουμε τους συμπολίτες μας, δεν είναι αστεία, θα χάσουμε κι άλλα εδάφη. Και οι λόγοι είναι πολλοί και τους ξέρετε. Πρέπει κάτι να κάνουμε. Μια πολύ καλή πρόταση είναι αυτή, η ομογένεια. Δηλαδή, πρέπει να, εκεί που μπορεί, δηλαδή, όποιος μπορεί να στηρίξει, με όποιο τρόπο μπορεί να στηρίξει. Και είμαι σίγουρη ότι αν υπάρξει ενημέρωση, θα μαζευτούν χρήματα. Δηλαδή, πρέπει να προασπίσουμε την πατρίδα μας. Και αν η πολιτική μας ηγεσία είναι λίγη, οφείλει ο καθένας από εμάς να βγει μπροστά, γιατί είμαστε όλοι υπεύθυνοι, γιατί είναι τα παιδιά μας και το μέλλον της πατρίδας μας. Άρα, λοιπόν, θα σας παρακαλούσα, βρείτε ανθρώπους και εμείς όλοι μας να βοηθήσουμε όσο μπορούμε να κάνουμε κάτι. Ναι. Δεν, οι εξελίξεις είναι ραγδαίες. Τι πρέπει να περιμένουμε, δηλαδή. Ωραία. Βλέπετε τους Αλβανούς και θέλω να ρωτήσω και για αυτό το κομμάτι. Έχει γίνει κάτι με το, δεν ξέρω αν γνωρίζετε, με την πρεσβεία. Δολοφονήθηκε. Ο Βολιπούλου. Αυτή. Έχει γίνει κάτι. Κάλεσαν τον Αλβανό τον πρέσβη. Έχει γίνει κάποια κίνηση. Έχει πάει αστυνομία εκεί και το διερευνά. Ναι, γιατί βλέπετε, γίνονται πράγματα. Έχουμε από τους Σκοπιανούς, τους Αλβανούς, τους Τούρκους. Δηλαδή, όσο υπάρχει. Ξέρετε, μα πώς να μας σεβαστεί, μα δεν σεβόμαστε ούτε τον ίδιο μας τον εαυτό. Η απάντηση ναι. Ράμα ήταν απαξιωτική. Ναι, τελείως. Ήταν τελείως απαξιωτική. Μα γι' αυτό σας λέω όμως, εσείς που βρέσκετε. Οδοντίατρος είμαι, δεν από ότι. Αλλά εσείς είστε σε μια θέση λίγο κλειδί. Μπορείτε να πείτε, αυτή τη στιγμή έχετε κάποια. Λοιπόν, επειδή πέρασε η ώρα, θα κλείσει ο κύριος Ναύαρχος συνολικά. Ναι, αυτό ήθελα να ρωτήσω τι. Να κάνουμε βήματα και ουσιαστικά να οργανωθούμε και να προτείνετε κάποια πράγματα έτσι ώστε από όποια θέση βρίσκεται κάποιος να μπορέσει να συμβάλλει στην εθνική προσπάθεια να μπορέσουμε να οργανωθούμε και να σταθούμε στα πόδια μας. Ευχαριστώ. Τελευταία ερώτηση και από την κυρία, πολύ σύντομα και να κλείσουμε την σημερινή βραδιά. Ποια είστε, πείτε. Σημαίνω Ελευθεριάδου λέγομαι. Να σας ευχαριστήσουμε που ήρθατε μέχρι εδώ και μας αναλύσατε την ενδιαφέρουσα εισήγησή σας. Εγώ ήθελα να προσθέσω ένα λιθαράκι ακόμα. Από την εισήγησή σας αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι χρειάζεται ένας πολύ διαβασμένος ψύχρεμος διπλωμάτης και ένας πολύ ικανός και επαρκής στρατιωτικός αν μπορούσαν να καθίσουν σε ένα τραπέζι να συζητήσουν και να διαχειριστούν αποτελεσματικά την οποιαδήποτε κρίση συμβαίνει. Και χρειάζεται ψυχραιμία γιατί καμιά φορά οι κρίσεις πρέπει να αξιολογούνται ως προς τη σοβαρότητά τους. Έχουμε δει πολλές φορές να πυροτεχνήματα τα οποία τα εκτοξεύει ο αντίπαλος για εσωτερική κατανάλωση. Γιατί έχει κάποιο άλλο θέμα να λύσει εσωτερικά, γιατί έχει εκλογές, όπως και στην περίπτωση των ημείων, εκμεταλλεύτηκε ο αντίπαλος μια ανάλογη κατάσταση δική μας. Υπήρχε μια πολιτική αστάθεια, γιατί ως συνήθως όταν πλησιάζουν εκλογές δεν αναλαμβάνει κανένας μέχρι να βγει επόμενη ηγεσία, γιατί αυτή θα αναλάβει τις ευθύνες και αυτή ας βάλει τα χέρια στη φωτιά να βγάλει την καυτή την πατάτα. Είπατε όμως και κάτι άλλο, αναφερθήκατε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία πλέον δεν είναι μόνο τα κανάλια, όσα και αν είναι αυτά, έχουμε και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου ειδικά τα δεύτερα δεν μπορεί να τα ελέγξει κανείς. Δεν χρειάζεται να αναλύσουμε πώς μπορεί να συμμαζευτεί αυτός ο ρημαγδός παραπληροφόρησης και που δεν ξέρει ο καθένας τι είναι πραγματικό, τι είναι υπερβολικό, τι είναι εξτρεμιστικό, τι είναι σοβαρό. Τουλάχιστον όμως από τα κανάλια. Είπατε για τον κύριο Βερίκιο και τον κάθε Βερίκιο είπατε. Τον κάθε Βερίκιο, ναι. Είναι δυνατόν η οποιαδήποτε στρατιωτική ή πολιτική ηγεσία να διαχειριστεί μια κρίση. Βέβαια, στην περίπτωση των ημείων δεν ήταν απαράδεκτη, συμφωνώ μαζί σας, αλλά για κάποια άλλη περίπτωση, μέσα σε αυτό το πλαίσιο, όπου κάθε Βερίκιος έχει πρόσβαση στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Δεν θα έπρεπε να μπει ένας φραγμός στο τι βγαίνει προς τα έξω από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Μάλιστα. Υπάρχει μια διασφάλιση τέτοια. Έλεγχο στο ΜΜΕ. Με τις κάμερες δεν διαχειρίζεται μια κρίση. Ευχαριστούμε. Συνολική απάντηση για να κλείσουμε. Προβλέπετε από τις διαδικασίες η σύσταση ειδικών κέντρων ενημερώσεως στο Υπουργείο Άμυνας και στο ΓΕΘΑ και μάλιστα σε συντονισμό και με τον εκπρόσωπο της κυβερνήσεως.
Αυτό που δεν προβλέπετε είναι αυτό που είπατε κι εσείς, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Λοιπόν, κάθε σκέψη για λογοκρισία μάλλον πρέπει να περιορίζεται έως και να εξαφανίζεται, γιατί δεν είναι δυνατόν, δεν είναι εφικτό. Δεν είναι εφικτό. Δεν υπάρχει περίπτωση να επιβάλλεις λογοκρισία. Δεν έγινε ποτέ αυτό ούτε σε άλλα χρόνια. Αυτό που μπορείς να κάνεις είναι, επειδή τα ΜΜΕ είναι αδιφάγα και επειδή δεν πρέπει να τα βλέπεις πάντα ως αυτούς οι οποίοι θα συμβάλλουν με εθνική ομοψυχία προς το καλό των εθνικών συμφερόντων, αλλά είναι επιχείρηση που πάντα πρέπει να κερδίσει. Άρα πρέπει να πουλάει είδηση. Αν λοιπόν αυτό που επιβάλλεται να κάνει λοιπόν μια σωστά οργανωμένη, ένα σωστά οργανωμένος μηχανισμός είναι να τους παρέχει διαρκή πληροφόρηση πριν τη φτιάξουν οι ίδιοι. Γιατί αν δεν τους τροφοδοτείς με πληροφορία, τότε αυτοί κάτι πρέπει να βγάλουν σίγουρα. Και αυτό θα είναι του μυαλού τους πλέον. Και θα αρχίζουν να παραποιούν καταστάσεις. Άρα, εκείνο που προέχει είναι ένα οργανωμένο σύστημα το οποίο θα ανεφοδιάζει και θα παρέχει διαρκώς πληροφορίες που εσύ θες να δώσεις και όχι αυτός μόνος του. Αυτό είναι. Αλλά θέλει οργάνωση αυτό. Θέλει οργάνωση. Έτσι, μπορείς να αντιμετωπίσεις τα ΜΜΕ στα όρια του πάντα του λογικού, αλλά με πολύ καλά, με καλή οργάνωση. Και αυτό είναι μια ολόκληρη επιστήμη πλέον. Η στρατηγική επικοινωνία διδάσκεται. Δεν μπορώ να πάρω εγώ το μικρόφωνο τώρα να κάνω ενημέρωση στα ΜΜΕ. Είναι ολόκληρη επιστήμη πλέον. Ακόμα και το πώς θα σταθείς, ακόμα και το τι θα έχεις πίσω σου, ακόμα και το ποιος θα είναι δίπλα σου. Άρα λοιπόν, και το τι θα πεις φυσικά για το κάθε κοινό που είπαμε, για τον αντίπαλο, για το εσωτερικό και το εξωτερικό. Πρέπει όλα αυτά να τα σπουδάζονται αυτά πλέον. Έχει να απαντήσει, έχει να απαντήσει λίγο. Δεν σας δω το λόγο. Ολοκληρώστε, κύριε. Ναι. Σε ό,τι αφορά το κάτι πρέπει να κάνουμε. Κάτι πρέπει να κάνουμε, το ξέρουμε όλοι. Εκείνο που ανησυχεί εμένα είναι ότι η σημερινή πολιτική ηγεσία, και δεν λέω η τρέχουσα, λέω η εκάστοτε σημερινή ηγεσία πολιτική, δεν περνάει από κάποιο θεσμικό όργανο ενημερώσεως, μορφώσεως γύρω από τα θέματα χειρισμού κρίσεων και δεν καταδέχονται. Δηλαδή, εγώ στα πλαίσια της δημοκρατίας κατανοώ πλήρως το δικαίωμα, το αυτονόητο δικαίωμα ενός γυναικολόγου να γίνει υπουργός άμυνας. Το καταλαβαίνω. Ή ενός δικηγόρου, ο οποίος μέχρι τώρα ασχολείται με τα διαζύγια. Αλλά αύριο θα είναι υπουργός άμυνας ή υπουργός, ξέρω εγώ, δεν ξέρω τι άλλο. Αλλά αυτό όμως που δεν καταλαβαίνω, μέχρι εκεί το καταλαβαίνω. Και ούτε αυτός είναι υποχρεωμένος να γνωρίζει όλα αυτά μέχρι χθες τα του χειρισμού κρίσης. Απ' την ώρα όμως που αναλαμβάνει αυτό το πόστο, το οποίο τον εμπλέκει αυτόματα με αυτό το θέμα, τότε οφείλει για λόγους στοιχειώδους και αυτονόητους να περάσει μέσα από ένα θεσμικό πλαίσιο σεμιναρίων, διαλέξεων, εμπλοκής, ασκήσεων, συνδυασμού αυτών. Έτσι, αυτά λοιπόν πρέπει να είναι θεσμοθετημένα και τέτοια θεσμοθέτηση δεν υπάρχει. Εμείς δηλαδή οι στρατιωτικοί μαθαίνουμε από τα γενοφάσκια μας τα περί χειρισμού κρίσεων, με τη διαφορά ότι στο χειρισμό κρίσεων αποφασίζει πάνω απ' όλα η πολιτική ηγεσία. Άρα αυτοί κατεξοχήν έπρεπε να γνώριζαν μερικά πράγματα. Γιατί σε καιρό κρίσεως δεν είναι ώρα για φροντιστήρια. Δεν μπορείς εκείνη την ώρα να λες βου και αβά. Έτσι. Ολοκληρώστε Βασιλικόπουλο. Για να κλείσουμε. Το ξέρω. Είναι γνωστά αυτά. Θα κλείσουμε και μετά. Άρα λοιπόν, στο περιθώριο αυτό είναι και η απάντηση και προς την άλλη κυρία εδώ πέρα, την κυρία Ελευθεριάδου, που είπε ότι είναι ένας διπλωμάτης και ένας στρατιωτικός. Ναι, πρέπει να γίνουν θεσμικά όργανα με αυτούς μέσα, αλλά τελικά η απόφαση είναι πολιτική. Και πρωτίστως η πολιτική πρέπει να είναι ενημερωμένη. Χρηματοδότηση. Συμφωνώ, προτείνω και εγώ πολλά πράγματα. Έχουμε άλλη μια Ελλάδα έξω που μπορεί να συμβάλλει. Έχουμε μια Ελλάδα μέσα που επίσης μπορεί να συμβάλλει, όχι από αυτά που δεν έχει. Ένα στα είδη πολυτελείας, κάποιος φόρος, κάποιες καταθέσεις που δεν τολμούν να τις φέρουν μέσα, γιατί δεν είναι και τόσο καλά βγαλμένα αυτά τα λεφτά έξω. Μπορείς να βγάλεις ομόλογα για την άμυνα και να πεις φέρτε τα μέσα χωρίς ποθενέσχες και πάρ' το ομόλογα.
μπορείς πολλά, υπάρχουν λύσεις. Το θέμα είναι αυτές οι λύσεις να μπουν πάνω σε ένα πλαίσιο με συγκεκριμένους στόχους, για να ξέρει και ο άλλος ο κακομοίρης από τη Νέα Υόρκη ότι δεν θα πάνε και αυτά σε καμιά, πώς το λένε, χαβούζα που δεν θα τα βρει ποτέ. Πρέπει να του πεις αυτά τα λεφτά θα πάνε εκεί. Και αυτό είναι οργανωμένο σχέδιο που θα έχει 1, 2, 3, 4. Τέτοιο σχέδιο εγώ διαθέτω. Και διαθέτει και το Ινστιτούτο μας. Από εδώ και πέρα λοιπόν είναι θέμα, τι να πω. Δυστυχώς δεν βλέπω μεγάλη έφεση και μεγάλη ζέση στα πολιτικά κόμματα. Γιατί έχω προσφερθεί και στη Νέα Δημοκρατία και στο ΣΥΡΙΖΑ και στον Υπουργό να πάω επάνω. Εντάξει, τα ακούνε, το βλέπουνε, το βάζουν σε κανένα σιρτάρι. Έτσι, δηλαδή δεν βλέπω και μεγάλη ούτε προθυμία ούτε ανησυχία. Ίσως στο επόμενο διάστημα να το κάνω βιβλίο και τουλάχιστον να βγει στο κοινό. Έτσι. Ωραία. Λοιπόν, δεν ξέρω, δεν έχω κάτι άλλο. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον κύριο Ναύαρχο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσάς. Ναι. Κυρίες και κύριοι, καλό σας βράδυ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.